μαθήματα που γίνονται εδώ μετά από πρωτοβουλία της κριτικής αδελφότητας έχουν σαν γενικό θέμα κορυφαίες στιγμές του ελληνικού πολιτισμού. Στα προηγούμενα μαθήματα αναφέρθηκα κυρίως στη σημασία που έχει ακόμα ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός για τον σημερινό κόσμο και σε μερικά εισαγωγικά μαθήματα ασχοληθήκαμε με τη Μινωική Κρήτη, τον πρώτο μεγάλο πολιτισμό στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ελληνικό χώρο. Τα μαθήματα αυτά συνεχίζονται σήμερα με ένα θέμα που είναι, ελπίζω, αρκετά ενδιαφέρον για όλους μας και αρκετά οικείο στους περισσότερους, το θέμα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, τη σημαντικότερη ίσως πνευματικής εκδήλωσης από τον αρχαίο κόσμο που έχει επηρεάσει το σημερινό κόσμο όσο ίσως οτιδήποτε άλλο που έχει επιζήσει από τα αρχαία χρόνια. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα μαθήματα αυτά βίντεο σκοπούνται, ώστε όσοι από σας ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν και μια ακόμα φορά ή να τα δώσουν σε άτομα τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά, μπορούν με τη βοήθεια μιας βιντεοτενίας να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το περιεχόμενο του μαθήματος. Επαναλαμβάνω ότι το θέατρο είναι κάτι που επηρέασε από την αρχαία Ελλάδα το σύγχρονο κόσμο περισσότερο ίσως από οτιδήποτε άλλο. Και μονάχα αν αναλογιστείτε πόσες είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα και έχουν σχέσεις με το αρχαίο θέατρο, μπορείτε να καταλάβετε πόση ήταν η επιρροή του και πόσο ζωντανή είναι ακόμα η παρουσία του. Λέξεις όπως πρωταγωνιστής, υποκριτής, θέατρος, θέατρο, ορχήστρα, χορευτής, χορός, θυμέλη, όλες αυτές οι λέξεις δημιουργήθηκαν στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. πριν από 2.500 χρόνια σε σχέση με ένα μοναδικό φαινόμενο που είναι το Αττικό θέατρο και είναι λέξεις που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα όχι μονάχα στην ελληνική γλώσσα αλλά και στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Η λέξη θέατρο με την ίδια ακριβώς μορφή υπάρχει σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου. Το θέατρο στηρίζεται σε ένα σημαντικό στοιχείο που δεν απαντάει μονάχα στην αρχαία Ελλάδα, αλλά το συναντούμε ακόμα και στο Ζωικό Βασίλειο. Είναι το στοιχείο της μίμησης, της απομίμησης κάποιας πράξης. Αυτός είναι ο ορισμός που δίνει ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης στο σημαντικότερο θεατρικό είδος, η τραγωδία, ότι αποτελεί μίμηση μιας σημαντικής πράξης. Το στοιχείο της μίμησης δεν είναι ένα στοιχείο που βρίσκουμε μόνο στο θέατρο. Μπορούμε να το βρούμε ακόμα και στο παιχνίδι των παιδιών. Μπορούμε να το συναντήσουμε στη θρησκεία. Παραδείγματος χάρη, τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, μίμηση γίνεται, μίμηση του δράματος του Χριστού. Τη μίμηση τη συναντούμε ακόμα και στο Ζωικό Βασίλειο. Υπάρχουν πουλιά τα οποία μιμούνται φωνές. Ο παπαγάλος έχει αυτό το στοιχείο της μίμησης. Η μίμηση αποτελεί ένα μόνο στοιχείο, δεν είναι όμως από μόνη της αρκετή για να δημιουργηθεί ένα λογοτεχνικό είδος όπως είναι το θέατρο. Η ανάπτυξη της μίμησης σε ένα λογοτεχνικό είδος, σε υψηλή λογοτεχνία, δημιουργείται στην Αθήνα, ξεκινάει αυτή η προσπάθεια στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και φτάνει στο αποκορύφωμά της στον 5ο αιώνα π.Χ. και όπως είπα, η επιρροή της είναι ακόμα και σήμερα σημαντική. Παρακαλώ, τώρα μπορούμε να ανάψουμε τον προβολέα και να δούμε τα πρώτα slides. Η παράσταση αυτή είναι παράσταση μιας ενός μοσαϊκού που έχει βρεθεί στην Ιταλία, συγκεκριμένα στην Νάπολη, και δείχνει μια σκηνή κωμωδίας. Ξεκινάω την παρουσίαση με την προβολή αυτής της διαφάνειας για να σας δείξω ότι και ο δυτικός κόσμος, στην προκείμενη περίπτωση η Ρώμη, το θέατρο, τη γνωριμία με το θέατρο, τη γνωριμία με αυτό το είδος, την οφείλει στους αρχαίους Έλληνες. Εδώ είναι μια σκηνή από μια κωμωδία. Είναι μια κωμωδία που διαδραματίζεται στον δρόμο. Βλέπουμε έναν μικρό ηθοποιό, ο οποίος παίζει το ρόλο ενός παιδιού και μερικούς πλανόδιους τραγουδιστές, χορευτές και μουσικούς. Ένα χτυπάει κύμβαλα, ένας άλλος παίζει ένα ντέφι και ένας άντρας, όχι γυναίκα, φοράει μια μάσκα, μπορεί βέβαια να είναι και γυναίκα, αλλά είναι μεταμφιεσμένος, φοράει μια μάσκα, παίζει έναν αυλό. Για τη δημιουργία του θεάτρου χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις. Τη μία και τη σημαντικότερη, την ανέφερα ήδη, είναι το στοιχείο της μίμησης, το να προσπαθούμε να μιμηθούμε ορισμένες πράξεις, ορισμένα γεγονότα. Η μίμηση αυτή συναντιέται για πρώτη φορά στην θρησκεία. Στην απομίμηση πράξεων οι οποίες σχετίζονται με τη λατρεία των θεών.
Για να γίνουν τέτοιες μιμήσεις δεν χρειάζεται να υπάρχει θέατρο, να υπάρχει γραμμένο ένα θεατρικό έργο. Ένα παράδειγμα είναι η γιορτή Δέδαλα που γιορταζόταν στο βουνό Κυθερώνα στα αρχαία χρόνια και όπου αναπαριστάτω ένας γάμος, ανάμεσα, ένας ψεύτικος γάμος, ανάμεσα στο Δία και την Δεδάλη, μια γυναίκα η οποία είχε τη μορφή μιας κούκλας την οποία μετέφεραν πάνω σε κάρα στο βουνό τον Κυθερώνα. Αυτό το στοιχείο είναι ένα στοιχείο μίμησης μιας πράξης, δεν είναι όμως ακόμα μια θεατρική παράσταση. Δεν είναι ένα θεατρικό έργο με υπόθεση. Γνωρίζουμε ότι γενικά και σε άλλες λατρείες υπήρχαν τέτοια στοιχεία από μιμήσεων. Παραδείγματος χάρη να αναφέρεται ότι κοντά στην Κνωσό, στην Κρήτη, στον ποταμό Θηρίνα, παρουσίαζαν κάθε χρόνο το γάμο του Δία και της Ήρας. Ήταν ένα στοιχείο λατρείας, αλλά δεν ήταν ακόμα θέατρο. Δεν είναι θέατρο γιατί η ίδια ακριβώς παράσταση, η ίδια ακριβώς υπόθεση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, χωρίς παραλλαγή, χωρίς να γράφεται κάτι καινούριο, χωρίς να μεταδίδεται ένα μήνυμα, χωρίς να υπάρχουν εκτός από τους δύο θεούς ηθοποιοί οι οποίοι να διαλέγονται να μεταφέρουν κάποιο μήνυμα. Το στοιχείο της μίμησης υπάρχει και σε μια άλλη λατρεία και θα δούμε ότι αυτή ακριβώς η λατρεία έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του θεάτρου. Στη λατρεία του θεού της ευθυμίας, του θεού του κρασιού, του θεού της γονιμότητας, του θεού Διονύσου. Πιστευόταν στην Αθήνα ότι ο θεός Διόνυσος είχε έρθει εκεί από το εξωτερικό, πάνω σε ένα πλοίο. Έτσι κάθε χρονιά, σε μια γιορτή του, τα ανθεστήρια παρουσίαζαν τον τρόπο με τον οποίο ο θεός Διόνυσος έρχεται στην Αθήνα. Τοποθετούσαν το πλοίο του πάνω σε ένα κάρο με ρόδες και τον έφερναν στην Αθήνα. Κάποιος ηθοποιός, παπάς, δεν ξέρουμε ακριβώς, ιερέας, έπαιζε τον ρόλο του θεού, καθισμένος επάνω στο κάρο αυτό που περιείχε το πλοίο του Διονύσου και τον ακολουθούσαν άλλοι ηθοποιοί, χορευτές, ντυμένοι σαν σάτυροι, διάφορα μυθικά όντα, ένας συνδυασμός ανθρώπου και τράγου, οι οποίοι αποτελούν την συνοδεία του θεού Διονύσου. Και αυτό ακόμα το στοιχείο της γιορτής δεν αποτελεί ακόμα θέατρο, δεν αποτελεί λογοτεχνία. Το στοιχείο της μίμησης υπάρχει σε ένα άλλο είδος που είναι συγγενές με το θέατρο, αλλά δεν είναι ακόμα θέατρο. Υπάρχει στον μιμητικό χορό, διότι ακόμα και με το χορό υπάρχει η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι, οι χορευτές, μπορούν να αποδώσουν ορισμένες υποθέσεις, μία ιστορία. Παραδείγματος χάρη, ο Πυρίχιος χορός, ένας πολεμικός χορός με χτύπημα ασπίδων, πιστευόταν ότι θύμιζε, αναπαριστούσε τον χορό των Κουρίτων, διαφόρων δαιμόνων οι οποίοι προστάτευαν με τον ήχο των ασπίδων τους τον νεαρό Δία. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για το θέατρο, αλλά δεν υπάρχει μόνο στο θέατρο, είναι το στοιχείο της μεταμφίεσης. Μεταμφίεση, το να φορέσει κάποιος μια μάσκα, να αλλάξει τα ρούχα του, μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε ένα παιχνίδι. Μπορεί να υπάρχει στην θρησκευτική λατρεία. Υπάρχει και στο θέατρο, αλλά δεν υπάρχει μόνο στο θέατρο. Παραδείγματος χάρη, αυτή η μάσκα ενός γέρου άντρα ή γριάς γυναίκας, έχει βρεθεί στο ιερό της Άρτεμις Ορθίας στη Σπάρτη. Δεν σχετίζεται με θέατρο, σχετίζεται όμως με μια τελετουργία που το ακριβώς στις περιεχόμενο δεν είναι γνωστό. Αυτό που είχε μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του θεάτρου ήταν κυρίως η λατρεία του Διονύσου. Και αυτό σχετίζεται με την ίδια τη φύση του Διονύσου, που είναι πρώτα απ' όλα ένας θεός γιορτής. Είναι ένας θεός ο οποίος αρέσκεται στις μεταμφιέσεις. Εδώ πέρα, σε αυτό το Αγίο, το οποίο παρουσιάζει μια σκηνή από τη γιορτή που γιορταζόταν κάθε χρόνο, τον Φεβρουάριο περίπου στην Αθήνα, τα Λίνεα, βλέπουμε ακριβώς αυτό το στοιχείο της μεταμφίεσης που υπάρχει στον ίδιο τον Διόνυσο. Αντί για ένα άγαλμα του Διονύσου, υπάρχει μια κολόνα. Βλέπουμε εδώ πέρα το κατώτερο μέρος της. Και σε αυτή την κολόνα επάνω έχουν βάλει μια μάσκα. Και την κολόνα την έχουν ντύσει με γυναικεία ρούχα, όχι ανδρικά ρούχα. Βλέπετε και εδώ πέρα πάλι αυτό το στοιχείο της μεταμφίεσης, ώστε η κολόνα αυτή να παρουσιάζει τον Θεό Διόνυσο. Από τελετουργίες που σχετίζονταν με τη λατρεία του Διονύσου, σιγά σιγά εξελίχθηκαν πιο πολύπλοκα είδη, στα οποία κάθε άτομο που συμμετείχε στη γιορτή αναλάμβανε ένα συγκεκριμένο ρόλο.
Δυστυχώς δεν ξέρουμε ποια ήταν τα πρώτα στάδια αυτής της εξέλιξης, γιατί έγιναν σε μια εποχή στην οποία δεν υπάρχουν γραπτές πηγές. Δημιουργήθηκαν σε μια εποχή πριν αρχίσουν διάφοροι συγγραφείς να γράφουν με λεπτομέρειες πώς εξελίσσονται, πώς προχωρούν αυτά τα είδη. Έτσι, αυτά που έχουμε είναι πληροφορίες μεταγενέστερων ιστορικών, μεταγενέστερων φιλοσόφων, όπως κυρίως του Αριστοτέλη, ή είναι πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από παραστάσεις σε αγγεία. Η ίδια η λέξη, το ίδιο το όνομα των σημαντικότερων κλάδων του θεάτρου, κωμωδία, τραγωδία, σατυρικό δράμα, δείχνει πάντως ότι έχουν σχέση με την ακολουθία του θεού Διονύσου. Τραγωδία είναι τράγων οδή, που σημαίνει ή το τραγούδι των τράγων, δηλαδή αυτών των ακολούθων του Διονύσου, ή ένα τραγούδι για το οποίο δίνεται σαν αμοιβή ή σαν βραβείο ένας τράγος. Κωμωδία είναι η οδή, το τραγούδι του κόμου, που είναι επίσης ένα σύνολο, μια χορευτική ομάδα, η οποία με το χορό, αλλά και με το τραγούδι, παρουσιάζει, διηγείται ένα γεγονός. Σατυρικό δράμα είναι δράμα ή δραματική αναπαράσταση μιας πράξης από σατύρους, από αυτά τις δαιμονικές υπάρξεις, που είναι ένα συνδυασμός ανθρώπων και ζώων. Με τη λατρεία του Διονύσου σχετίζεται όμως και ένα τραγούδι και χορός, ένα συνδυασμός τραγουδιού και χορού, ο Διθύραμβος. Στον Διθύραμβο, ένας τραγουδιστής διηγιόταν μια ιστορία και οι χορευτές κινούνταν στους ήχους ή της λύρας ή του αυλού σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Όλα αυτά είναι ακόμα προκαταρκτικά στάδια του θεάτρου. Δεν είναι θέατρο. Για το θέατρο χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Χρειαζόμαστε ηθοποιούς, χρειαζόμαστε διάλογο, χρειαζόμαστε μια ιστορία, χρειαζόμαστε μια πλοκή, χρειαζόμαστε έναν ποιητή. Αυτά τα στοιχεία προστέθηκαν σε αυτές τις πρωτόγονες μορφές θεάτρου γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. Ίσως είναι έμπνευση μερικών σημαντικών προσωπικότητων, αναφέρονται συγκεκριμένα τα ονόματα του Θέσπιδος, σαν εκείνου που πρώτος έβαλε έναν πρωταγωνιστή, αλλά δεν είμαστε σίγουροι πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σε αυτό το Αγίο βλέπουμε μια παράσταση σατήρων, ενός χορού σατήρων. Αν προσέξετε λίγο καλύτερα, θα δείτε ότι αυτοί οι άνδρες έχουν κάποιες λευκές κοιλίδες επάνω στο σώμα τους, που είναι η απομίμηση του τριχώματος αυτών των σατήρων, αυτού του συνδυασμού ανθρώπου και ζώου. Βλέπετε επίσης ότι τα αυτιά τους δεν είναι αυτιά ανθρώπινα, είναι αυτιά ζώου, ενός τράγου. Βλέπουμε εδώ πέρα έναν αυλητή με τους δύο αυλούς στα χέρια του, και βλέπουμε ότι αυτοί οι σάτυροι δεν είναι συνηθισμένοι σάτυροι, δεν είναι ζώα, κρατάνε κιθάρες στα χέρια τους. Είναι μέλη ενός χορού σατύρων. Εδώ πέρα βλέπουμε μια παράσταση η οποία μάλλον σχετίζεται με αυτό το αφηγηματικό τραγούδι και χορό που σας είπα προηγουμένως, με το Διθύραμβο. Βλέπουμε δύο νεαρά αγόρια με κοντά μαλλιά να φορούν μια περίτεχνη στολή με ένα ωραίο στεφάνι στα μαλλιά τους και να χορεύουν, να εκτελούν διάφορες χορευτικές κινήσεις κάτω από τους ήχους του αυλού και της λύρας. Η μουσική αποτελεί για το αρχαίο θέατρο ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο. Θα πρέπει να φανταστείτε το αρχαίο θέατρο να μοιάζει περισσότερο με το σύγχρονο musical ή με την όπερα ή την οπερέτα και λιγότερο με αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα θέατρο. Στο αρχαίο θέατρο υπάρχει μουσική και υπάρχει χορός, είναι στοιχεία τα οποία κληρονόμησε από τα προημότερα, από τα πιο πρώτα χρόνια της δημιουργίας του. Ένα στοιχείο είναι λοιπόν η μουσική. Ένα δεύτερο και ο χορός. Ένα δεύτερο στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο της ιστορίας, το στοιχείο του μύθου. Το θέατρο, για να υπάρξει, και αυτό αποτελεί το καινούριο στοιχείο στο Αττικό θέατρο, χρειάζεται κανείς μια ιστορία. Μια ιστορία η οποία είναι παρμένη από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους και η οποία εκφράζει σημαντικά διδάγματα. Έχει στο προσκήνιό της ήρωες οι οποίοι έχουν ζήσει μεγάλα πάθη και το παράδειγμα των οποίων μπορεί να διδάξει τον άνθρωπο. Έναν από αυτούς τους μύθους βλέπουμε σε αυτή στην παράσταση πάνω σε ένα αγίο. Είναι από μια τραγωδία που δεν έχει σωθεί. Δεν την έχουμε πια. Είναι μια τραγωδία με θέμα την Κασάνδρα. Η Κασάνδρα ήταν μια από τις χώρες του Πριάμου, στην Τρία,
η οποία επειδή αρνήθηκε την αγάπη του Θεού Απόλλωνα, πήρε από τον Απόλλωνα ένα περίεργο δώρο. Το δώρο να προβλέπει το μέλλον, αλλά παρά το γεγονός ότι έκανε σωστές προβλέψεις, ο Απόλλων την καταράστηκε, κανένας να μην πιστεύει τις προβλέψεις της. Βλέπετε σε αυτόν τον μύθο ήδη ένα στοιχείο τραγικής σύγκρουσης. Είναι μια γυναίκα η οποία αρνείται να δεχτεί την επιθυμία του Θεού. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ύβριος. Είναι ένας άνθρωπος ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητές του, αρνούμενος αυτό το οποίο τον διατάσσει ο Θεός. Βλέπετε το στοιχείο της αντίφασης που υπάρχει ανάμεσα στο πρίκισμα της Κασάνδρας με τη δύναμη να βλέπει το μέλλον και το γεγονός ότι κανένας δεν την πιστεύει. Αυτές τις προφητείες είναι άχρηστες γιατί κανένας δεν τις πιστεύει. Και η ιστορία συνεχίζεται. Η Κασάνδρα όταν έπεσε η Τρία είχε αγκαλιάσει το άγαλμα της Αθηνάς ζητώντας προστασία μέσα στο ναό της Αθηνάς, αλλά ένας από τους Έλληνες αρχαιούς ήρωες, ο Αίαντας την τραβάει από τα μαλλιά και την παίρνει από τον ναό. Στη συνέχεια η Κασάνδρα θα ακολουθήσει τον Αγαμέμνονα στις Μυκήνες για να σκοτωθεί μαζί με τον Αγαμέμνονα από τη γυναίκα του Κλητεμνίστρα. Η Κασάνδρα ξέρει το μέλλον της, ξέρει τι την περιμένει, αλλά κανένας δεν την πιστεύει και έτσι κανένας δεν μπορεί να την σώσει. Ξέρει ότι θα σκοτωθεί μαζί με τον Αγαμέμνονα, αλλά αυτό είναι το στοιχείο της τραγικότητας, της τραγικής ειρωνίας, ότι δεν μπορεί, παρά το γεγονός ότι ξέρει το μέλλον, να το αποτρέψει. Και ένας άλλος τραγικός ήρωας είναι ο Αίαντας, ο οποίος πάλι ξεπερνάει τις δυνατότητες του ανθρώπου, ξεπερνάει έναν ιερό νόμο, παραβαίνει έναν ιερό νόμο που του απαγορεύει να αποσπάσει με τη βία μία γυναίκα η οποία αγγίζει το άγαλμα της Αθηνάς. Τέτοιοι μύθοι, οι οποίοι έχουν τέτοιες συγκρούσεις, τέτοια στοιχεία αποτελούν το υλικό το οποίο τρέφει το αρχαίο θέατρο, την αρχαία τραγωδία. Ένα άλλο στοιχείο, εκτός από τους μύθους, εκτός από το χορό και τη μουσική, που υπάρχει στο αρχαίο θέατρο, είναι το στοιχείο του αγώνα, το στοιχείο του συναγωνισμού. Ένα στοιχείο ουσιαστικότατο για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. Οι αρχαίοι Έλληνες στις γιορτές τους ήθελαν να υπάρχει και το στοιχείο της αναμέτρησης. Να βρουν ποιος είναι καλύτερος, ο καλύτερος στο τραγούδι, στο χορό, στη μουσική, στο τρέξιμο, στο άλμα εις μήκος και ούτω καθεξής, και αυτό το στοιχείο μπήκε και στο στοιχείο του θεάτρου. Οι παραστάσεις αρχαίων θεατρικών έργων διαφέρουν από τις σημερινές παραστάσεις. Σήμερα μπορούμε να πάμε στο θέατρο οποτεδήποτε θέλουμε. Στην αρχαιότητα, στην κλασική Αθήνα, θεατρικές παραστάσεις ήταν πάντοτε μέρος μιας γιορτής και ήταν μέρος ενός συναγωνισμού ανάμεσα σε τρεις δραματικούς ηθοποιούς για να αναδειχθεί ο καλύτερος. Και τέλος, για το αρχαίο θέατρο, σημαντικό είναι και το στοιχείο της πολιτικής. Χωρίς πολιτική δεν υπάρχει αρχαίο θέατρο. Το αρχαίο θέατρο αποτελεί μια πολιτική πράξη που μερικές φορές εμπνέεται από σύγχρονα πολιτικά ιστορικά γεγονότα. Όπως παραδείγματος χάρη η Περσική πόλεμη και η νίκη των Αθηναίων κατά των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα. Η νίκη αυτή ενέπνευσε έναν από τους πρώτους τραγικούς ποιητές, τον Φρίνιχο, σε μια τραγωδία η οποία δεν σώζεται σήμερα, δεν έχουμε το κείμενο, την ξέρουμε όμως από παραστάσεις σε Αγία, τους Πέρσες. Άμα κοιτάξετε λίγο καλύτερα, βλέπετε εδώ πέρα τον τίτλο του δράματος, Πέρσε, εδώ βλέπουμε τον Δαρίο, καθισμένο σε ένα θρόνο, γύρω η σύμβουλή του και ένας αγγελιαφόρος του φέρνει το μήνυμα της ήττας του στρατού του στο Μαραθώνα. Πολιτικά γεγονότα πολλές φορές είτε αποτελούν θέμα ενός αρχαίου θεατρικού έργου, είτε βρίσκουμε υπαινιγμούς σε πολιτικά πρόσωπα και πολιτικά γεγονότα στα αρχαία έργα. Το θέατρο λοιπόν αποτελεί ένα μείγμα όλων αυτών των στοιχείων, ένα μείγμα το οποίο έγινε δυνατό για πρώτη φορά στην αρχαία Αθήνα. Για να γίνει αυτό χρειαζόντουσαν όμως ορισμένες εξελίξεις. Και μια πρώτη εξέλιξη ήταν ο χορός, αυτός ο χορός των χορευτών, να χωριστεί σε δύο μέρη. Δύο μέρη που να διαλέγονται, να λέει κάτι το ένα τμήμα και να του απαντάει το άλλο, να μπει το στοιχείο του διαλόγου μέσα στον απλό αφηγηματικό χορό. Και κάτι τέτοιο φαίνεται να δείχνει αυτό το Αγίο που χρονολογείται γύρω στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Πριν από τους πρώτους αγώνες θεατρικών έργων στην Αθήνα, βλέπουμε καταρχήν έναν αυλητή να παίζει τον αυλό και δύο ομάδες, όχι πια μια ομάδα χορευτών που είναι ο ένας μετά τον άλλον, αλλά δύο ομάδες χορευτών
που συναντιούνται. Η μία έρχεται από τα δεξιά, η άλλη πηγαίνει από τα αριστερά. Κάνουν χορευτικές κινήσεις και δεν χορεύουν μόνο, έχουν το στόμα τους ανοιχτό, τραγουδάνε, διαλέγονται. Μια άλλη σημαντική πληροφορία για την εξέλιξη του δράματος παίρνουμε από αυτή την παράσταση, όπου βλέπουμε πάλι έναν αυλητή. Επαναλαμβάνω, η μουσική και μάλιστα η μουσική του αυλού είναι συστατικό στοιχείο του αρχαίου θεάτρου. Βλέπουμε έναν χώρο μεταμφιεσμένων ανθρώπων. Είναι υπείς, οι οποίοι δεν καβαλάνε άλογα, αλλά καβαλάνε στρουθοκαμήλους. Είναι ένας χορός ανθρώπων μεταμφιεσμένων σε ζώα, οι στρουθοκάμηλοι, και άλλων οι οποίοι τους υπεύουν. Και αυτό που έχει σημασία είναι αυτή η μορφή εδώ. Δεν είναι ένα μέλος του χορού, αλλά είναι ένας πρωταγωνιστής. Είναι ένα άτομο το οποίο έχει φύγει από το χορό και υποδέχεται το χορό, λέει διαφορετικά λόγια, διαλέγεται με το χορό. Είναι ένας ηθοποιός, ο οποίος μιμείται τον Θεό Πάνα, ο οποίος διαλέγεται με τον χορό. Αυτό το στοιχείο της δημιουργίας ενός πρωταγωνιστή φαίνεται ότι ήρθε στο αρχαίο θέατρο γύρω στο 530-540 π.Χ. Ήταν μια επινόηση που η αρχαία παράδοση τη συνδέει με το όνομα του Θέσπιδος, ο οποίος έβαλε έναν πρωταγωνιστή να λέει ένα δικό του τμήμα, να παίζει έναν ρόλο. Στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές έγιναν δύο, οι ηθοποιοί έγιναν δύο, που διαλέγονταν, και στο τέλος, στον 5ο αιώνα, έγιναν τρεις και εκεί πέρα σταμάτησαν. Στα αρχαία έργα πάντοτε υπάρχουν τρεις ηθοποιοί κάθε φορά πάνω στη σκηνή. Αυτές ήταν εμπνεύσεις ατόμων, οι οποίες άλλαξαν την πορεία του θεάτρου στη συνέχεια. Και επαναλαμβάνω, αυτό έγινε στην Αθήνα γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Εδώ πέρα βλέπουμε το θέατρο του Διονύσου στην νότια πλαγιά της Ακρόπολης, εδώ πέρα στη μορφή την οποία είχε πάρει στα ρωμαϊκά χρόνια. Στη συνέχεια θα σας εξηγήσω ποια είναι τα στοιχεία τα οποία περιέχει ένα αρχαίο θεατρικό κτίριο. Για ποιο λόγο απέκτησε το θέατρο τέτοια σημασία στην Αθήνα αυτή την εποχή? Πάλι ήταν μια συγκυρία, μια σύμπτωση. Εκείνη την εποχή την Αθήνα την κυβερνούσε ένας τύραννος, ένα άτομο με απολυταρχικές, με απόλυτη εξουσία, ο Πισίστρατος, ο οποίος προσπαθούσε να δημιουργήσει πολλές γιορτές στην Αθήνα για να ικανοποιήσει τον πληθυσμό. Και μέσα στα πλαίσια αυτών των γιορτών γινόντουσαν και παραστάσεις αυτών των πρώτων μορφών θεάτρου. Εκεί πέρα ο Θέσπης για πρώτη φορά παρουσίασε και το πρώτο έργο στο οποίο υπήρχε ένας ηθοποιός. Αυτό σύμφωνα με την παράδοση έγινε το 535 π.Χ. Δυστυχώς τα πρώτα έργα έχουν χαθεί. Το πρώτο έργο θεατρικό που σώζεται είναι μια τραγωδία του μεγάλου τραγικού ποιητή Εσχύλου, η οποία παρουσιάστηκε το 472 π.Χ. Δηλαδή επί 60 χρόνια είναι μια εποχή για την οποία δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες για την εξέλιξη του δράματος. Εκείνο το οποίο θα σας εξηγήσω τώρα είναι πώς ήταν οργανωμένες οι θεατρικές παραστάσεις στην αρχαία Αθήνα. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχαίες παραστάσεις δεν γινόντουσαν οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Γινόντουσαν πάντοτε στα πλαίσια μιας γιορτής. Και η γιορτή αυτή στην Αθήνα ήταν τα Μεγάλα Διονύσια, η μεγαλύτερη γιορτή του Θεού Διονύσου, ο οποίος είναι ο Θεός του θεάτρου. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν από τους πρώτους τραγικούς χορούς. Εδώ πέρα ένα άγαλμα, μια κολόνα με μια μάσκα του Διονύσου τοποθετημένη επάνω και δύο μέλη τραγικού χορού, δύο χορευτές οι οποίοι μετέχουν στο χορό μιας τραγωδίας να εκτελούν μια θρηνητική κίνηση. Κλαίνε, χτυπάνε τη γη, χτυπάνε το μέτωπό τους σε έκφραση λύπης. Δεν ξέρουμε ποιο ήταν το θέμα αυτής της τραγωδίας, αλλά είναι σαφές ότι πρόκειται για μια τραγωδία. Αυτές οι παραστάσεις γινόντουσαν λοιπόν στα Μεγάλα Διονύσια, το οποίο ήταν μια γιορτή που λάμβανε χώρα στην Αθήνα περίπου αυτή την εποχή, γύρω στο Μάρτιο, στα τέλη Μαρτίου. Η γιορτή αυτή κρατούσε 6 μέρες και οι 4 μέρες ήταν αφιερωμένες στο θέατρο. Τις 3 μέρες παρουσιάζονταν τραγωδίες, την πρώτη μέρα 3 τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα ενός τραγικού ποιητή, τη δεύτερη μέρα άλλες 3 τραγωδίες και ένα σατυρικό δράμα ενός άλλου, την τρίτη ενός τρίτου και ένας από τους 3 ανακηρυσσόταν ο νικητής. Και την τέταρτη και τελευταία μέρα παρουσιάζονταν 5 κωμωδίες, πάλι σε συναγωνισμό, 5 διαφορετικών κωμικών ποιητών και ο ένας έπαιρνε το πρώτο βραβείο. Για να γίνουν όλα αυτά χρειαζόταν πολύ μεγάλη προετοιμασία.
Ήδη ο ανώτατος άρχοντας στην Αθήνα, ο άρχον επώνυμος, μόλις αναλάμβανε τα καθήκοντά του γύρω στον Αύγουστο, καλούσε τους ποιητές της πόλης να του παρουσιάσουν έργα από τα οποία επέλεγε τρία. Οι ποιητές παρουσίαζαν μάλλον όχι ολόκληρα έργα, αλλά ίσως τις υποθέσεις τους, τις υποθέσεις των έργων, και ο άρχοντας επέλεγε τρία έργα, τα οποία και θα παρουσιαζόντουσαν στην επόμενη γιορτή. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν από τους μεγάλους τραγικούς ποιητές, τον Σοφοκλή. Όταν λέω ποιητές, μην φανταστείτε ότι ήταν όπως οι λογοτέχνες οι σημερινοί, οι οποίοι λίγο πολύ ασκούν τη λογοτεχνία σαν επάγγελμα. Οι αρχαίοι θεατρικοί συγγραφείς, οι αρχαίοι ποιητές δεν ήταν, τουλάχιστον τον 5ο αιώνα, αργότερα τα πράγματα αλλάζουν, δεν ήταν επαγγελματίες. Ο Σοφοκλής Φερυπίν ήταν ένας από τους πλούσιους και πιο διακεκριμένους Αθηναίους, ο οποίος είχε και πολιτική σταδιοδρομία. Είχε υπηρετήσει, είχε εκλεγεί σε ένα από τα ανώτατα αξιώματα της πόλης. Ήταν στρατηγός στην Αθήνα, πολύ στενός φίλος του μεγαλύτερου πολιτικού της Αθήνας, του Περικλή. Αλλά είχε και ένα ταλέντο στη συγγραφή δραμάτων. Οι ποιητές λοιπόν παρουσίαζαν τα έργα τους στον άρχοντα και εκείνος επέλεγε, με κριτήρια αυθαίρετα βέβαια, τρία τα οποία πρόκειτο να παρουσιαστούν. Για να παρουσιαστούν όμως αυτά τα έργα χρειαζόταν και χρήματα. Ανέθετε λοιπόν σε ένα άτομο, παραδείγματος χάρη στον Περικλή, στον Θεμιστοκλή, σε σημαντικούς και πλούσιους Αθηναίους, την ευθύνη του να είναι η χορηγή ενός δράματος. Τρεις Αθηναίοι αναλάμβαναν να καλύψουν τα έξοδα της θεατρικής παράστασης. Η χορηγή αυτή ήταν πάντοτε πλούσιοι. Στην Αθήνα, πρέπει να ξέρετε, δεν υπήρχε φορολογικό σύστημα όπως ξέρουμε σήμερα, δεν πλήρωναν οι πολίτες φόροι, αλλά οι πλουσιότεροι πολίτες επιλέγονταν από τις αρχές για να επιτελέσουν διάφορες λειτουργίες, όπως λεγόντουσαν, ένας για να επισκευάσει τα τείχη της πόλης, άλλος να χρηματοδοτήσει την κατασκευή μιας τριήρης και να πληρώσει το πληρωμά της, και άλλοι γινόντουσαν ακριβώς χορηγοί, δηλαδή πλήρωναν τους χορούς θεατρικών έργων. Γνωρίζουμε ότι ο Περικλής πολλές φορές είχε αναλάβει, το βλέπουμε εδώ πέρα σε αυτό το πορτρέτο, είχε αναλάβει αυτή την ευθύνη. Τι σήμαινε να καλυφθούν τα έξοδα και να προετοιμαστεί μια παράσταση? Σήμαινε ότι έπρεπε πρώτα για κάθε θεατρικό έργο να βρεθούν 15 μέλη του χορού, 15 χορευτές, οι οποίοι έπρεπε να εξασκηθούν στο ρόλο τους, που σήμαινε ότι έπρεπε να τους πληρωθούν αποζημιώσεις για όλο το διάστημα στο οποίο θα έπαιρναν μέρος σε πρόβες. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα χορό μιας τραγωδίας. Όπως βλέπετε, αυτοί οι χορευτές φορούν μάσκες νεαρών προσώπων. Βλέπετε ότι εδώ πέρα αυτή η γραμμή χωρίζει το πρόσωπο από τη μάσκα και χορεύουν μπροστά σε ένα βωμό του Διονύσου. Έπρεπε να πληρωθούν τα ρούχα τους, που πολλές φορές ήταν πολύτιμα, από πολύτιμα υλικά, πολύ μεγαλοπρεπή για να εντυπωσιάσουν το κοινό. Όμως εκτός από τους χορευτές έπρεπε να πληρωθούν και οι ηθοποιοί. Στην αρχή οι ηθοποιοί και οι ποιητές των δραμάτων ήταν το ίδιο πρόσωπο. Ο Εσχύλος Φερυπίν, ο τραγικός ποιητής Εσχύλος, ξέρουμε ότι κρατούσε και το ρόλο του πρωταγωνιστή των έργων του. Όσο όμως γινόντουσαν πιο πολύπλοκα τα θεατρικά έργα, χρειαζόντουσαν επαγγελματίες ηθοποιοί, οι οποίοι ζητούσαν όλο και πιο σημαντικές αμοιβές. Εδώ πέρα βλέπουμε δύο ηθοποιούς από ένα σατυρικό δράμα, οι οποίοι μόλις έχουν βγάλει τις μάσκες τους, ο ένας παίζει τον ρόλο του Ηρακλή. Βλέπουμε να έχει την Λεοντή και να κρατάει το ρόπαλο, και εδώ η μάσκα του Ηρακλή, και ο άλλος παίζει τον ρόλο ενός Παποσιλινού, ενός μέλους της ακολουθίας του Διονύσου, ο οποίος κρατάει πάλι τη μάσκα στο χέρι του. Έπρεπε να πληρωθούν τα κοστούμια των ηθοποιών, που πολλές φορές ήταν επίσης ακριβά. Έπρεπε να κατασκευαστεί η σκηνή του έργου, όπως τα σημερινά musical. Πολλές φορές αυτό είναι πιο ακριβό και από τις αμοιβές των ηθοποιών και από όλη την παράσταση. Μερικές φορές τα κτίρια ήταν αρκετά περίτεχνα, όπως παραδείγματος χάρη εδώ πέρα από μια χαμένη τραγωδία του Ευρυπίδη. Το σκηνικό ήταν η αναπαράσταση ενός ολόκληρου ναού. Έπρεπε να βρεθούν ζωγράφοι, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, οι οποίοι θα ετοίμαζαν αυτό το σκηνικό. Στη συνέχεια, με κλήρωση, επιλεγόντουσαν δικαστές, οι οποίοι κριτές, οι οποίοι θα επέλεγαν το βραβευμένο έργο. Μην νομίζετε ότι όπως σήμερα οι κριτές αυτοί ήταν επαγγελματίες, ήταν άτομα τα οποία σχετίζονταν με το θέατρο. Μπορούσε να είναι οποιοδήποτε Αθηναίος. Και ο πιο αμόρφωτος μπορούσε να εκλεγεί μέλος της κριτικής επιτροπής, που στο τέλος θα αποφάσιζε
πιο τραγικό έργο θα έπαιρνε το πρώτο βραβείο. Οποιοδήποτε μπορούσε να γίνει. Και εδώ πέρα έχουμε μια κληροτίδα που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Στη συνέχεια έφτανε επιτέλους η ημέρα της παράστασης και έπρεπε να πληρώσουν οι θεατές εισιτήριο, το οποίο στήχιζε 2 οβολούς. 2 οβολοί για εσάς δεν σημαίνουν τίποτα. Για να καταλάβετε πόσο περίπου είναι 2 οβολοί, η αμοιβή, το μεροκάματο ενός ανειδίκευτου εργάτη, ας πούμε, εκείνη την εποχή στην Αθήνα ήταν 6 οβολοί. Δηλαδή αυτό είναι περίπου το 1/3 του μεροκάματού του. Ένα ποσό ούτε πολύ μεγάλο ούτε πολύ μικρό. Υπήρχαν πολλοί Αθηναίοι που θα ήθελαν να δουν θέατρο, αλλά δεν θα είχαν τους 2 οβολούς να πληρώσουν. Και αυτό το πράγμα το είχε προβλέψει η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Όλοι οι φτωχοί πολίτες μπορούσαν να εισπάρουν τα έξοδά τους για να επισκεφθούν μια παράσταση θέατρο από το κράτος. Το κράτος είχε ένα ειδικό ταμείο, τα λεγόμενα θεωρικά, τα οποία πλήρωνε σε όλους τους φτωχούς Αθηναίους το εισιτήριό τους για να μπορέσουν να πάνε εκείνες τις 4 ημέρες στο θέατρο. Και αυτό γιατί το θέατρο ήταν και μια πολύ σημαντική εκπαίδευση. Εκπαίδευση κοινωνική, εκπαίδευση ηθική, εκπαίδευση πολιτική για τους Αθηναίους πολίτες. Και εδώ πέρα βλέπουμε 2 εισιτήρια θεάτρου. Όμως οι παραστάσεις, πριν καλά-καλά αρχίσουν οι παραστάσεις, γινόταν μια ολόκληρη τελετουργία η οποία δείχνει πόσο πολιτική ήταν η αρχαία, πόσο πολιτικό ήταν το αρχαίο θέατρο. Εκείνη την ημέρα οι σύμμαχοι της Αθήνας παρουσίαζαν, έφερναν στους Αθηναίους τον φόρο τον οποίο πλήρωναν στους Αθηναίους. Και ο φόρος αυτός, που βάγει ολόκληρο με χρυσάφι, μεταφερόντουσαν στο θέατρο του Διονύσου και καμάρωναν οι Αθηναίοι τη δύναμη της πόλης τους. Ήταν μια πολιτική πράξη. Οι Αθηναίοι θυμόντουσαν τη σημασία που είχε το κράτος τους σαν ηγεμόνας μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας. Την ίδια μέρα, πάλι πριν αρχίσουν οι παραστάσεις, φέρναν μέσα στο θέατρο τα ορφανά όλων όσων είχαν σκοτωθεί σε πολέμους της Αθήνας. Και τους παρέδιδαν ασπίδες, πανοπλίες, έναν πολεμικό εξοπλισμό, θυμίζοντάς τους ποιες θα ήταν οι υποχρεώσεις τους απέναντι στην πόλη τους. Τα ορφανά, τα οποία είχαν ανατραφεί πάλι με έξοδο του κράτους. Και μετά από αυτή την πολιτική τελετουργία άρχισαν οι παραστάσεις των δραμάτων. Κάθε μέρα, επαναλαμβάνω, παίζονταν μία τριλογία, δηλαδή τρεις τραγωδίες με συγγενικό θέμα και στη συνέχεια ένα σατυρικό δράμα και την τελευταία ημέρα 5 κωμωδίες. Μετά οι δικαστές έριχναν την ψήφο τους όπως ένα δικαστήριο και ανακήρυσαν τον νικητή. Τι ακριβώς βραβείο έπαιρνε ο νικητής, δυστυχώς δεν μας το λένε οι πηγές. Αργότερα ξέρουμε ότι παίρνανε χρηματικά βραβεία. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο χορηγός, εκείνος δηλαδή που είχε πληρώσει τα έξοδα της τραγωδίας, έπαιρνε μεγάλες τιμές, είχε το δικαίωμα να στήσει ένα μνημείο για να θυμίζει τη νίκη του και πολλές φορές τον τιμούσαν και οι συμπολίτες του. Όπως εδώ πέρα έχουμε ένα ψήφισμα για να τιμηθεί ο χορηγός ενός χορού. Αυτό που θα ήθελα να προσέξετε σε αυτή την παράσταση δεν είναι το κείμενο του ψηφίσματος, δεν είναι ο Θεός Διόνυσος και ο Σάτυρος που παρουσιάζονται εδώ, αλλά είναι αυτές οι 5 μάσκες που εικονίζονται επάνω. Είναι 5 μάσκες διαφορετικές, οι οποίες δείχνουν 5 διαφορετικούς χαρακτήρες. Οι αρχαίοι ηθοποιοί δεν εξέφραζαν το πάθος, δεν εξέφραζαν τα αισθήματά τους με κινήσεις του προσώπου, γιατί όλοι φορούσαν μάσκες. Υπήρχαν όμως τουλάχιστον 28 διαφορετικά είδη από μάσκες για να δείχνουν διαφορετικούς τύπους και διαφορετικά αισθήματα. Έτσι έχουμε περιπίν τον στριμμένο παλιόγερο στην η πρώτη μάσκα, ένας δίστροπος γέρος. Μετά την άσχημη γριά, τον πονηρό δούλο, ο οποίος θέλει να ξεγελάσει όλο τον αφέντη του. Έχουμε τον νεαρό ομορφούλη, ο οποίος φλερτάρει την νεαρή κοπέλα, εδώ πέρα με τα κοντά μαλλιά. Θα δούμε στη συνέχεια και άλλες τέτοιες μάσκες, οι οποίες εκφράζουν διαφορετικούς τύπους του αρχαίου θέατρου. Το αρχαίο θέατρο, με όλες αυτές τις εξελίξεις, πήρε και σαν οικοδόμημα μια συγκεκριμένη μορφή. Όλα τα αρχαία θέατρα την ίδια μορφή έχουν. Εδώ βλέπουμε το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο είναι και το καλύτερα σωζόμενο θέατρο από την αρχαία Ελλάδα. Ένα θέατρο αποτελείται από το λεγόμενο κύλον, ο οποίος είναι ο χώρος με τις κερκίδες που κάθονται οι θεατές. Συνήθως χωρίζονται με ένα διάζωμα σε κάτω και πάνω. Στη συνέχεια υπάρχει η ορχήστρα, ένας κυκλικός χώρος στην οποία χορεύει ο χορός του θεατρικού έργου. 2 διάδρομοι, η λεγόμενη πάροδη, από την οποία μπαίνει ο χορός μέσα στην ορχήστρα. Και η σκηνή, εδώ πέρα βλέπουμε την σκηνή,
αυτό το οικοδόμημα και εδώ μπροστά, πάλι η οχήστρα και οι κερκίδες, η σκηνή στην οποία δημιουργούνταν το σκηνικό του θεατρικού έργου και μπροστά στην οποία έπαιζαν οι ηθοποιοί. Οι ηθοποιοί δεν έκαναν μεγάλες κινήσεις, δεν κινούνταν ελεύθερα στην ορχήστρα, αλλά ήταν τοποθετημένοι ακριβώς μπροστά στο σκηνικό που βρισκόταν εδώ πέρα. Οι πιο σημαντικοί πολίτες είχαν ιδιαίτερες θέσεις, τις λεγόμενες προεδρίες. Βλέπετε τα καθίσματά τους δεν είναι ίδια με τα καθίσματα του απλού λαού τύπου. Μερικές φορές είχαν και το όνομά τους επάνω για να ξέρουν πού θα καθίσουν. Υπήρχε άλλο κάθισμα για τον ιερέα του Διονύσου, άλλο κάθισμα για τον Άρχοντα, άλλο κάθισμα για τους στρατηγούς, άλλο κάθισμα για τους πιο σημαντικούς πολίτες, όπως και στις σημερινές εκκλησίες. Μερικές φορές ακόμα στην Ελλάδα υπάρχουν ειδικά καθίσματα για διάφορες ευεργέτες. Η σκηνή μερικές φορές ήταν ένα πάρα πολύ απλό οικοδόμημα. Εδώ πέρα βλέπουμε μονάχα δύο κολόνες με μία στέγη. Εδώ πέρα από μια αγιογραφία που μας παρουσιάζει τον Ιδίποδα τύρανο, μια τραγωδία του Σοφοκλή. Ήταν όμως πολύπλοκο, μπορούσε να είναι ακόμα και ένας ζωγραφικός πίνακας. Εδώ πέρα βλέπετε από αυτή τη μάσκα ότι πρόκειται για το σκηνικό ένας θεατρικού έργου. Εδώ πέρα που αποδίδει μια ολόκληρη πόλη. Και βέβαια και αυτά τα σκηνικά στήξαν πάρα πολλά χρήματα. Για να εμφανιστούν πρόσωπα ξαπλωμένα, πεθαμένα, άρρωστα, χρησιμοποιούνταν το λεγόμενο εκύκλημα, το οποίο ήταν ένα μηχάνημα, το οποίο έσερνε πάνω στη σκηνή κρεβάτια, στρώματα, θρόνους, ώστε να παρουσιάζονταν πρόσωπα όπως οι άλκηστες εδώ πέρα, επάνω στη σκηνή. Και ένα μηχάνημα, ένας γεραυνός, η λεγόμενη μηχανή, μπορούσε να σηκώσει θεότητες ή δαίμονες ψηλότερα από τους ανθρώπους για να κάνουν την εμφάνισή τους από ψηλά, όχι από χαμηλά. Είναι ο λεγόμενος ο απομηχανής θεός που έχει μείνει ακόμα μέχρι σήμερα η έκφραση. Εδώ πέρα σε μια τραγωδία, την Αλκμίνη, ο άντρας της, ο Αμφιτρίων, ετοιμάζεται να βάλει φωτιά για να την τιμωρήσει επειδή έμεινε έγκυος με τον Δία, τον υψηλότερο θεό, αργότερα γέννησε τον Ηρακλή. Ο Δίας είχε μεταμφιεστεί σαν Αμφιτρίων και είχε ξεγελάσει την καημένη την Αλκμίνη. Και ο Δίας για να τη σώσει στέλνει τις νεφέλες, τα σύννεφα, οι οποίοι με κουβάδες ρίχνουν νερό, δηλαδή βροχή, για να σβήσουν τη φωτιά. Αυτά τα τεχνάσματα γινόντουσαν με τη βοήθεια του μηχανήματος. Ήταν τα εφέ, ας πούμε, της εποχής εκείνης. Μερικές φορές ήταν τόσο εντυπωσιακά που έμειναν στην ιστορία, όπως παραδείγματος χάρη ο Ευρυπίδης που παρουσίασε κάποτε τον Βελερεφόντη να καλπάζει με το φτερωτό άλογο τον Πίδασο πάνω στη σκηνή. Τον σήκωνε ένας γερανός και τον ανέβαζε στα ουράνια. Οι ηθοποιοί, επαναλαμβάνω, φορούσαν πάντοτε μάσκες, οι οποίες επίσης στήχιζαν πάρα πολλά χρήματα και παρουσίαζαν διάφορες προσωπικότητες, όπως παραδείγματος χάρη τον βασιλιά εδώ, έναν γέροντα ή μια νεαρή γυναίκα. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν ηθοποιό με κοντό ρούχο, τις πότες και την μάσκα του. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε και την αντίθεση ανάμεσα στο πραγματικό γερασμένο, ρητιδιασμένο, αξίριστο πρόσωπο του ηθοποιού και την εντυπωσιακή μάσκα την οποία φορούσε. Μερικές φορές οι ηθοποιοί έπρεπε να αλλάξουν μάσκα κατά τη διάρκεια της παράστασης, παραδείγματος χάρη όπως εδώ αυτό το πρόσωπο το οποίο έχει τυφλωθεί και βέβαια αλλάζει η μάσκα για να εμφανιστεί στη σκηνή με ένα ματωμένο πρόσωπο επειδή του έχουν τυφλώσει τα μάτια. Και τους αντρικούς και τους γυναικείους ρόλους τους έπαιζαν άντρες. Οι γυναίκες απαγορεύεται να ασκήσουν το επάγγελμα ή το ρόλο της ηθοποιού. Αυτή η γυναίκα Φερυπίν εδώ πέρα, η Μίδια, είναι άντρας ηθοποιός, ο οποίος φοράει μάσκα. Μερικές φορές οι χοροί, όπως εδώ πέρα ένας χορός πετινών, φορούσαν πολύπλοκα ρούχα, τα οποία εδώ πέρα αυτοί θα ανοίξουν σε λιγάκι τους μανδύες αυτούς για να εμφανιστούν το πραγματικό τους πρόσωπο και να εντυπωσιάσουν τους το κοινό και ένας αυλητής πάντοτε συνόδευε τις παραστάσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν άλλο χορό, ίσως Τιτάνων, οι οποίοι περπατάνε πάνω σε ξυλοπόδαρα για να εντυπωσιάσουν τους θεατές, δίνοντάς τους την εντύπωση ενός μεγαλύτερου ύψους. Και υπάρχουν ιδίως για την κωμωδία διάφοροι τύποι, οι οποίοι φαίνεται ο χαρακτήρας τους από τα ρούχα τα οποία φοράνε.
Φερρυπίν βλέπουμε εδώ πέρα πάλι τον πονηρό δούλο, ο οποίος σκέφτεται πώς θα κλέψει και θα ξεγελάσει τον κύριό του. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν στριφνό γέροντα με χοντρή κοιλιά. Έναν άλλον ο οποίος κλαίει. Είναι ένας άλλος χαρακτηριστικός τύπος της κωμωδίας, ο οδηπόρος που του έχουν κλέψει μόλις τώρα το φουγγί. Κάποιοι ληστές. Ποια ήταν όμως τα θέματα των τραγωδιών? Θα σας δείξω ορισμένα παραδείγματα για να καταλάβετε για ποιο λόγο η αρχαία τραγωδία εντυπωσιάζει ακόμα και σήμερα συγγραφείς, κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες και μεταδίδει ακόμα και σήμερα σημαντικά ηθικά μηνύματα. Ο πρώτος τραγικός ποιητής είναι ο Αισχύλος, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στο 525 π.Χ. και πέθανε γύρω στο 454 π.Χ. και είναι ο αρχαιότερος τραγικός ποιητής του οποίου υπάρχουν έργα ακόμα και σήμερα. Ένα έργο του είναι ο Προμηθέας Δεσμότης. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Προμηθέα να είναι δεμένος σε βράχια. Αυτά τα βράχια είναι η απομίμηση του σκηνικού αυτής της τραγωδίας. Ήταν δεμένος στα βράχια, τιμωρημένος από το Δία, επειδή έκλεψε τη φωτιά και την έδωσε στους ανθρώπους. Και εδώ βλέπουμε πάλι ένα δίλημα. Από τη μία μεριά η υπέρβαση των ορίων, το γεγονός ότι κλέβει ο Προμηθέας, αλλά από την άλλη πλευρά το θετικό, τη θετική πράξη την οποία κάνει, δίνει στους ανθρώπους τη φωτιά με τον τρόπο αυτό, βάζοντας όλες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του πολιτισμού. Τον Προμηθέα θα τον απελευθερώσει από τα βάσανά του ο Ηρακλής, που τον βλέπουμε εδώ να πλησιάζει, στην άλλη πλευρά είναι η Αθηνά, και κάτω η Περσεφόνη και η Δήμητρα, και εδώ πέρα βλέπουμε τον Αετό, ο οποίος έτρωγε τα σωτικά του Προμηθέα. Οι αρχαίες τραγωδίες αποτελούσαν πάντοτε τριλογίες, δηλαδή τρεις τραγωδίες με το ίδιο θέμα, με μια συνέχεια. Η μόνη τριλογία η οποία σώζεται είναι η Ορέστια, η οποία διηγείται έναν από τους τραγικότερους μύθους της αρχαίας Ελλάδας, είναι τα βάσανα τα οποία έπεσαν στον οίκο του Ατρέα. Βάσανα τα οποία οφείλονται σε πολλές παλιές αμαρτίες των ιδρυτών αυτής της οικογένειας, του Ατρέα, ο οποίος είχε φιλονικήσει με τον αδελφό του Θιέστη, βάζοντας με αυτή τη φιλονικία τα θεμέλια για μια σειρά από εγκλήματα, φόνους, τα οποία δεν εγνώριζαν κανένα τέλος. Ο Θιέστης είχε ξεγελάσει τη γυναίκα του Ατρέα. Για εκδίκηση, ο Ατρέας έστειλε το γιο του Θιέστη να σκοτώσει τον πατέρα του. Σύμφωνα με μια άλλη παραλλαγή, σκότωσε τα παιδιά του Θιέστη και τον έβαλε να τα φάει, χωρίς να γνωρίζει ο Θιέστης τι γίνεται. Και εκείνη την ημέρα, λέει η παράδοση, ο ήλιος άλλαξε την πορεία, άλλαξε τον δρόμο του. Και οι κατάρες οι οποίες συνδέονται με αυτά τα τρομερά εγκλήματα συνεχίζονται και βαραίνουν και όλες τις επόμενες γενιές. Ο Αγαμέμνονας θα υποχρεωθεί να θυσιάσει την ίδια την κόρη του, την Ιφηγένεια, στο ξεκίνημα της τροϊκής εκστρατείας. Για τον λόγο αυτό θα σκοτωθεί από τη γυναίκα του, την Κλυτεμνήστρα, όταν θα γυρίσει πίσω. Η Κλυτεμνήστρα εντωμεταξύ έχει δημιουργήσει δεσμό με τον Αίγιστο. Ο ένας φόνος ακολουθεί τον άλλον. Ο Αγαμέμνον σκοτώνει την Ιφηγένεια για να σκοτωθεί από την Κλυτεμνήστρα, η οποία θα σκοτωθεί από το γιο του Αγαμέμνονα, τον Ορέστη. Και το ερώτημα που τίθεται σε αυτή τη σειρά των φόνων είναι πώς μπορεί κανένας να γλιτώσει από αυτό τον κύκλο του αίματος. Αυτό είναι το θέμα της τριλογίας του Αισχύλου, της Ορέστιας, η οποία ξεκινάει με την πρώτη τραγωδία, τον Αγαμέμνονα, στην οποία εικονίζεται η επιστροφή του ήρωα από το ήλιο στις Μυκήνες για να βρει το θάνατο. Η γυναίκα του του στρώνει ένα πορφυρό χαλί, το οποίο συμβολίζει το αίμα, το οποίο θα χυθεί στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Εδώ πέρα βλέπουμε την Κλυτεμνήστρα να σκοτώνει τον Αγαμέμνονα σε μια παράσταση εμπνευσμένη από αυτό το δράμα του Αισχύλου. Στη συνέχεια, ο Ορέστης, το βλέπουμε εδώ, θα πάρει από τον Θεό Απόλλωνα ένα χρησμό να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του, σκοτώνοντας την ίδια με τη μητέρα του. Το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορεί να διανοηθεί ανθρώπινος νους. Και βλέπουμε εδώ το δίλημα του Ορέστη. Από τη μία μεριά είναι υποχρεωμένος να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του, για να κάνει ένα ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα, να σκοτώσει την ίδια τη μητέρα του. Όλη η τραγωδία στηρίζεται σε τέτοια διλήμματα, σε τέτοιες σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο άνθρωπος, αποφάσεις που παίρνει με τη δική του την ευθύνη. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα δράματα, αυτές οι τραγωδίες
μας θέτουν μπροστά σε σημαντικά ηθικά προβλήματα. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Απόλλωνα καθισμένο πάνω στον Ομφαλό και από την άλλη πλευρά ο Ορέστης, ίσως είναι η σκηνή που έχει πάρει ο Ορέστης ένα μαχαίρι, ένα σπαθί, σαν που συμβολίζει την εντολή, τον χρησμό του Απόλλωνα να σκοτώσει τη μητέρα του. Ο Ορέστης γυρίζει πραγματικά στην πατρίδα του, όπου τον περιμένει η αδελφή του η Ηλέκτρα. Συναντιούνται στον τάφο του πατέρα τους, και αυτό είναι το θέμα της δεύτερης τραγωδίας αυτής της τριλογίας, των Χοηφόρων, στην οποία ο Ορέστης, με τη βοήθεια του φίλου του, του Πυλάδη, και με την προτροπή της αδελφής του της Ηλέκτρας, θα σκοτώσει πρώτα τον Αίγισθο, τον φωνιά του πατέρα του και τον άντρα της μητέρας του πλέον, εδώ πέρα βλέπουμε τον Ορέστη, από την άλλη μεριά τον Πυλάδη. Η μητέρα του, η ίδια η μητέρα του, θα προσπαθεί να σκοτώσει το γιο της, τη βλέπετε εδώ πέρα να κρατάει ένα τσεκούρι, για να υπερασπιστεί, για να σώσει τον Αίγισθο, για να βρει όμως και αυτή τον θάνατο από τα χέρια του γιού της. Αυτό είναι η ιστορία των Χοηφόρων. Ο κύκλος του αίματος συνεχίζεται και ακόμα δεν φαίνεται καμία λύση. Για την πράξη του αυτή, για το γεγονός ότι σκότωσε τη μητέρα του, ο Ορέστης, που μην ξεχνάτε, επιτελούσε την εντολή του Θεού. Δεν έπραξε επειδή έτσι το αποφάσισε ο ίδιος, αλλά επειδή έτσι του επέβαλε ο Θεός Απόλλων, θα κυνηγηθεί από δαίμονες τις Ερηνίες, εδώ τις βλέπουμε να έχουν τυλιγμένα φίδια στα χέρια τους, τις Ερηνίες οι οποίες έχουν ξεπηδήσει από το αίμα της μητέρας του και ζητάνε την εκδίκηση για το πιο μεγάλο έγκλημα που μπορεί να διαπραχθεί, το θάνατο της μητέρας από τον ίδιο της το γιο. Μια από τις Ερηνίες κρατάει εδώ πέρα έναν καθρέφτη, ο οποίος δεν φαίνεται καλά σε αυτή τη διαφάνεια, και πάνω σε αυτόν τον καθρέφτη βλέπουμε το πρόσωπο της Κλυτεμνίστρας, η οποία παρακινεί αυτές τις Ερηνίες να κυνηγήσουν το γιο της. Και ο Ορέστης, γεμάτος αίματα, κυνηγημένος από τις Ερηνίες, θα καταφύγει στο ναό του Θεού που τον διάταξε να πράξει αυτό το έγκλημα, στο ναό του Απόλλωνα. Εδώ το βλέπουμε καθισμένο επάνω σε έναν βωμό. Κάτω τα φαντάσματα του Αγαμέμνονα και της Κλυτεμνίστρας. Οι δύο τραγικές μορφές που βρίσκονται σε όλη αυτή την τραγωδία, ακόμα και νεκροί, και θυμίζουν τα εγκλήματα, τον φόνο, το συνεχή αυτό κύκλο του αίματος. Ο Απόλλωνας τότε θα κυνηγήσει τις Ερηνίες, θα τις διώξει, εδώ βλέπουμε πάλι τον Ορέστη, να έχει αγκαλιάσει το σύμβολο του Ιερού των Δελφών, τον Ομφαλό, στους Δελφούς. Ο Απόλλων διώχνει τις Ερηνίες, εδώ πέρα βλέπουμε την Πυθία η οποία τρέχει τρομαγμένη και εδώ την αδελφή του Απόλλωνα, την Άρτεμη. Και στη συνέχεια θα καθαρίσει τον Ορέστη από την ενοχή του, θα τον ξεπλύνει από αυτό το έγκλημα, θα τον λυτρώσει από την ενοχή με τη θυσία ενός μικρού γουρουνιού, εδώ βλέπουμε τον Ορέστη με το μαχαίρι στο χέρι και τον Απόλλωνα να καθαίρει τον Ορέστη από τις αμαρτίες του, σε μια στιγμή που οι Ερηνίες κοιμούνται και δεν μπορούν να το αποτρέψουν αυτό. Και ποιος είναι δίπλα στις Ερηνίες? Η Κλυτεμνίστρα, η οποία προσπαθεί να τις ξυπνήσει για να τις παρακινήσει να εκδικηθούν το θάνατό της. Και το τέλος αυτής της τραγωδίας δίνεται στην Αθήνα, όπου γίνεται μια δίκη και τελικά καταλήγει σε ισοψηφία. Οι μισοί θεοί αθωώνουν τον Ορέστη, οι μισοί τον κηρύσουν ένοχο και την τελευταία στιγμή αυτή η ισοψηφία καταλήγει σε αθώωση του Ορέστη και αυτή είναι η λύτρωση από αυτόν τον κύκλο του αίματος. Το μήνυμα του Αισχύλου είναι ότι μπορεί κανένας να ξεφύγει από αυτόν τον κύκλο της εκδίκησης και της αντεκδίκησης και της νέας εκδίκησης του ενός φόνου που οδηγεί στη νέα σφαγή. Και το ελπιδοφόρο αυτό μήνυμα φαίνεται και από την μετατροπή των Ερηνίων, αυτών των δαιμόνων της εκδίκησης, που μετατρέπονται σε ευμενίδες, σε καλά πνεύματα, τα οποία προστατεύουν τους ανθρώπους. Το ίδιο θέμα του Ορέστη το μεταχειρίστηκε ένας άλλος τραγικός συγγραφέας, ο Σοφοκλής, με διαφορετικό τρόπο, αλλάζοντας ορισμένα στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, στον τρόπο της συνάντησης της Ηλέκτρας με τον Ορέστη, για να τονίσει ακόμα περισσότερο το τραγικό στοιχείο, το στοιχείο της περιπέτειας και της αναγνώρισης. Ο ίδιος ο Ορέστης εμφανίζεται στην Ηλέκτρα, αλλά κρατάει στα χέρια ένα αγγείο και της λέει ότι εδώ μέσα είναι τα κόκαλα του Ορέστη. Δεν της αποκαλύπτει τον εαυτό του. Η Ηλέκτρα νομίζει ότι ο αδελφός της έχει πλέον πεθάνει και μετά από μια σειρά από σκηνές γίνεται η αναγνώριση που αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της τραγωδίας. Άλλες τραγωδίες
έχουν θέμα την κοινωνική και πολιτική ευθύνη, όπως η τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή, που τη βλέπουμε εδώ πέρα να τη συνοδεύουν δύο φύλακες με κοντάρια στο χέρι και να τον οδηγούν στον βασιλιά της Θήβας, τον Κρέοντα. Η Αντιγόνη είχε θάψει τον αδελφό της, επιτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα καθήκοντα που έχει ένα άτομο να θάβει τους συγγενείς της. Κάνοντας το όμως αυτό, είχε παραβεί μια εντολή του βασιλιά της Θήβας, του Κρέοντα, που είχε απαγορεύσει την ταφή του Πολυνίκη, του αδελφού της Αντιγόνης. Το ερώτημα που θέτει εδώ πέρα ο Σοφοκλής είναι ποιος νόμος έχει μεγαλύτερη σημασία. Ο νόμος του Άρχοντα, του βασιλιά, ή ο νόμος που επιβάλλουν οι θεοί, ο νόμος που επιβάλλει η οικογένεια, ο νόμος που επιβάλλει το καθήκον απέναντι στο νεκρό. Είναι και αυτό ένα δίλημα, διότι αν ο καθένας κάνει οτιδήποτε θέλει μέσα σε μια κοινωνία και παραβαίνει τους νόμους, πού θα οδηγηθούμε. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει το ερώτημα ποιοι νόμοι έχουν μεγαλύτερη αξία. Τέτοια είναι τα διλήμματα που θέτει συνεχώς η τραγωδία, τέτοια είναι τα θέματα που, με τα οποία ασχολούνται οι τραγικοί ποιητές και είναι θέματα τα οποία δεν έχουν σταματήσει να μας απασχολούν ακόμα και εμάς σήμερα. Και γι' αυτόν τον λόγο η αρχαία τραγωδία αποτελεί συνεχώς πηγή έμπνευσης για τον σύγχρονο κόσμο. Ένας άλλος μεγάλος τραγικός ποιητής είναι ο Ευρυπίδης, ο οποίος έφερε καινούργια στοιχεία στην τραγωδία, κυρίως το ενδιαφέρον του για τη γυναίκα. Κανένας άλλος τραγικός ποιητής δεν έχει δημιουργήσει τόσο δυνατές γυναικείες μορφές όσο ο Ευρυπίδης, όπως παραδείγματος χάρη την Μίδια. Τη γυναίκα η οποία σκοτώνει τα ίδια της τα παιδιά για να εκδικηθεί την προδοσία του άντρα της, του Ιάσονα. Και αυτό είναι ένα δίλημα. Η Μίδια έχει παρατήσει την πατρίδα της, έχει ακολουθήσει τον Ιάσονα μακριά από την πατρίδα της, μακριά από τη χώρα της, για να την προδώσει τελικά ο Ιάσονας για να παντρευτεί μια άλλη. Και καταλαβαίνει ότι η ζωή ούτε για εκείνη ούτε για τα παιδιά της μπορεί να είναι ζωή αντίστοιχη με την αξία της, αντίστοιχη με την αξιοπρέπειά της και παίρνει την απόφαση να τιμωρήσει και τον Ιάσονα αλλά και να λυτρώσει τα παιδιά της από την ατίμωση σκοτώνοντάς τα. Πάλι είναι μια απόφαση που δεν είναι εύκολη. Είναι μια απόφαση που κάθε γυναίκα που είναι μάνα ανάμεσά σας ξέρει τι σημαίνει και αυτή η απόφαση παρουσιάζεται μέσα σε μια τραγωδία. Ένας δυνατός άνθρωπος και ακόμα πιο σημαντικό, ένας δυνατός γυναικείος χαρακτήρας. Ένας άλλος τέτοιος δυνατός γυναικείος χαρακτήρας είναι η Ιφηγένεια, σε μια άλλη τραγωδία, την Ιφηγένεια εν Τάβρις. Δυστυχώς ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να σας περιγράψω τις υποθέσεις όλων αυτών των τραγωδιών που έχουν σωθεί. Εδώ πέρα βλέπουμε τη σκηνή της αναγνώρισης της Ιφηγένειας με τον Ορέστη. Προσέξτε εδώ πέρα απλώς το κτίριο που είναι το σκηνικό αυτής της τραγωδίας. Εκτός από την τραγωδία υπάρχει το σατυρικό δράμα. Όπως καταλαβαίνετε μετά από τρεις τραγωδίες με τόσο πάθος, τόσα αίματα, τόσα διλήμματα και τόσο σκληρές αποφάσεις, το κοινό χρειαζόταν και κάποια στιγμή ανακούφιση, ένα ξέσκασμα. Και αυτό το ξέσκασμα δινόταν στο τέλος της ημέρας με τις παραστάσεις σατυρικών δραμάτων, τα οποία ήταν παραλλαγές και παροδίες των ίδιων θεμάτων που είχαν χειριστεί προηγουμένως οι ίδιοι τραγικοί ποιητές. Παραδείγματος χάρη, έχουμε εδώ πέρα τον Ιδίποδα, μια από τις πιο τραγικές μορφές, όμως εδώ πέρα σε μια κομική του στιγμή. Είναι ο Ιδίποδας, ο οποίος λύνει το ένιγμα που του έχει βάλει η Σφίγγα, δίνοντάς της ο ίδιος ένα άλλο ένιγμα. Ίσως ξέρετε ποιο ένιγμα του έβαζε η Σφίγγα, ποιο είναι το ζώο, το οποίο όταν γεννιέται περπατάει στα 4, στη συνέχεια περπατάει στα 2 και στο τέλος περπατάει στα 3. Είναι ο άνθρωπος που στην αρχή κουσουλάει, στη συνέχεια περπατάει με τα 2 του πόδια και στο τέλος χρειάζεται ένα μπαστούνάκι για να περπατήσει. Όποιος δεν μπορούσε να λύσει αυτό το ένιγμα, σκοτωνόταν. Όποιος έλυσε, και αυτός ήταν ο Ιδίποδας, μόλις έλυσε αυτό το ένιγμα, η Σφίγγα από το κακό της έπεσε από το βράχο της και πέθανε. Τέτοιες ιστορίες που μπορούσαν να αποτελέσουν και το θέμα τραγωδιών παρουσιάζονταν στο σατυρικό δράμα. Εδώ πέρα βλέπουμε μερικούς χορευτές από ένα σατυρικό δράμα. Όπως βλέπετε, φορούν ειδικές στολές στις οποίες τονίζονται τα γεννητικά τους όργανα, το οποίο είναι ένα στοιχείο του σατυρικού δράματος και φοράνε βέβαια μάσκες. Εδώ πέρα πάλι κάποιοι σάτυροι, οι οποίοι παροδούν το θέμα μιας τραγωδίας που σας έδειξα προηγουμένως, του Προμηθέα, ο οποίος κλέβει το φως. Εδώ πέρα έχουν κλέψει και αυτοί φώτα και τρέχουν μέσα στο θέατρο. Και ο θεός του σατυρικού δράματος, ο Διόνυσος. Εδώ πάλι ένας ολόκληρος θίασος επί σκηνής, είναι όλοι οι ηθοποιοί και οι χορευτές ενός σατυρικού δράματος. Βλέπουμε τον Διόνυσο και την Αριάδνη
έναν ηθοποιό ο οποίος έχει βγάλει την μάσκα του, ένας άλλος ηθοποιός εδώ με τη μάσκα του, ο αυλητής, τα μέλη του χορού των σατήρων, με τις μάσκες τους και τις στολές τους. Και το τρίτο θεατρικό είδος που παρουσιαζόταν την τελευταία ημέρα των αγώνων ήταν η κομμωδία, η οποία είχε στην αρχή τουλάχιστον ένα σαφέστατο πολιτικό χαρακτήρα. Ο μόνος κωμικός ποιητής της κλασικής Αθήνας που σώζονται έργα του είναι ο Αριστοφάνης, έργα που παίζονται ακόμα και σήμερα με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα. Τα θέματα των έργων του ήταν πάντοτε πολιτικά, θέματα παρμένα από τη σύγχρονη πολιτική ζωή, παραδείγματος χάρη θέματα σχετιζόμενα με τον πόλεμο και την ειρήνη. Τα χρόνια που έγραφε ο Αριστοφάνης τις κωμωδίες του, η Αθήνα πολεμούσε με τον χειρότερο εχθρό της, τη Σπάρτη. Και σε μια από τις κωμωδίες του, τους Ιππείς, ο Αριστοφάνης σατιρίζει τους δύο σημαντικότερους πολιτικούς της Αθήνας με τον χειρότερο τρόπο, παρακαλώντας ούτε λίγο ούτε πολύ να πεθάνουν, για να απαλλαγεί επιτέλους η Αθήνα από αυτή την κακοδαιμονία την πολιτική. Και εδώ πέρα δεν έχουμε μια παράσταση από αυτή την κωμωδία, αλλά μια παράσταση που δείχνει πώς περίπου θα ήταν αυτός ο χορός των Ιππέων. Σε μια άλλη κωμωδία της Όρνηθες, κάποιοι Αθηναίοι, που παίχτηκε το 414 π.Χ., κάποιοι Αθηναίοι, απειβδισμένοι πλέον από αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα της, εγκαταλείπουν τον κόσμο και πηγαίνουν να εγκατασταθούν εκεί πέρα που ζουν τα πουλιά. Ιδρύουν μια καινούργια πόλη, μια ουτοπία, μια ιδανική πόλη, την Νεφελοκοκυγία, και έναν επίγειο, μάλλον δεν είναι επίγειος ακριβώς, είναι ένας παράδεισος ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Και βλέπουμε πάλι εκεί πέρα να σατιρίζει ο Αριστοφάνης όλη την πολιτική κατάσταση της πατρίδας τους, με τους οικοφάντες, με τους πολιτικάντες κτλ. Οι οποίοι προσπαθούν να μπουν από την πίσω πόρτα στη νέα πόλη. Και μια ακόμα κωμωδία, οι Θεσμοφοριάζουσες, όπου ο Αριστοφάνης σατιρίζει έναν άλλον ποιητή, τον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης, όπως σας είπα, παρουσίαζε στις τραγωδίες του πολύ δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες. Οι γυναίκες, σύμφωνα με την κωμωδία αυτή του Αριστοφάνη, θύμωσαν με τον τρόπο που τις παρουσίαζε ο Ευρυπίδης στη σκηνή και αποφάσισαν σε μια συνέλευσή τους, στη γιορτή Θεσμοφόρια, που ήταν μια γιορτή μονάχα για τις γυναίκες, να τιμωρήσουν τον Ευρυπίδη. Ο Ευρυπίδης στέλνει όμως έναν φίλο του να παρακολουθήσει, ο οποίος δίνεται γυναίκα, είναι αυτός εδώ, να παρακολουθήσει τη συνωμοσία των γυναικών, και όταν τον παίρνουν χαμπάρι, ο μνησίλοχος, όπως λέγεται, απαγάγει το παιδί μιας από τις γυναίκες για να σωθεί και τρέχει σε έναν βωμό. Όπου αποδεικνύεται ότι αυτό που νόμιζε ότι είναι παιδί, δεν είναι παιδί, αλλά είναι ένας ασκός γεμάτος κρασί. Και βέβαια θυσιάζεται το παιδί και ξεχυλίζει το κρασί και ούτω καθεξής. Βλέπετε μια παροδία ακόμα και της σύγχρονης πολιτιστικής ζωής της Αθήνας, μια παροδία ακόμα και των γιορτών των θεών. Η κωμωδία δεν γνωρίζει όρια. Εδώ πέρα μια άλλη σκηνή από ένα κωμικό έργο, όπου παροδείται ο Ηρακλής, τον βλέπουμε εδώ πέρα πάνω σε ένα άρμα με μια νίκη, το άρμα το οδηγούν δύο κένταυροι και βλέπετε ότι φοράει μια ειδική μάσκα που θυμίζει τα χαρακτηριστικά του Ηρακλή. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Το θέατρο από την Αθήνα διαδόθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπήρχε ούτε μία ελληνική πόλη που να μην έχει το δικό της θέατρο, ακόμα και η μικρή Μεγαλούπολη στην Πελοπόννησο. Βλέπουμε εδώ πέρα το θέατρο, τις με το κύλο, την ορχήστρα και τη σκηνή. Σιγά σιγά όμως το θέατρο άρχισε να αλλάζει. Καταρχήν άλλαζε η κωμωδία. Άρχισε να χάνει το ενδιαφέρον της για πολιτικά γεγονότα και να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, για τους απλούς καθημερινούς χαρακτήρες. Αυτή είναι η λεγόμενη νέα κωμωδία που ο σημαντικότερος ποιητής της ήταν ο Μένανδρος, τον βλέπουμε εδώ πέρα σε ένα ψηφίδωτο, που έζησε τον 4ο αιώνα, έναν αιώνα μετά από τον Αριστοφάνη. Εδώ πέρα μια σκηνή από μια νέα κωμωδία, δεν είναι πλέον τα θέματα της πολιτικά, αλλά είναι θέματα καθημερινά, εδώ πέρα μερικές γυναίκες, οι οποίες τρώνε και σχεδιάζουν διάφορα σχέδια, μάλλον είναι από μια χαμένη σήμερα κωμωδία της Συναριστώσεις του Αριστοφάνη. Τρώνε εδώ πέρα το υφήνουν μια γριά, μια νεότερη, και είτε σχεδιάζουν προξενιά, είτε σχεδιάζουν απατήσεις στον άντρα τους, εν πάση περιπτώσει πράξεις καθημερινές οικίες στο τότε κοινό. Αντίστοιχα εμφανίζονται και οι ηθοποιοί, οι οποίοι μιμούνται τέτοιους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όπως την πονηρή γριά εδώ αριστερά ή τον ταξιδιώτη εδώ πέρα, ο οποίος φοράει τον ταξιδιωτικό κάτου ρούχα και πρόκειται να τον ληστέψουν κάποιοι λοποδίτες στη συνέχεια. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν άλλο
κωμικό ηθοποιό με την μάσκα του. Επίσης, αρχίζει σιγά σιγά η κωμωδία να γίνεται μίμος, να μην έχει μια συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά απλώς διάφοροι μίμοι να μιμούνται διάφορες καταστάσεις. Έχουμε μίμους οι οποίοι μιμούνται, μιμούνται φωνές, μίμους οι οποίοι μιμούνται μουσικά όργανα. Και ακόμα και νάνους χορευτές, όπως εδώ πέρα μια γυναίκα νάνος, η οποία μιμείται χορευτικές κινήσεις και εδώ πέρα παίζει με το χέρι της ένα μουσικό όργανο. Αυτοί δεν παρουσιάζονταν πλέον στις μεγάλες γιορτές, αλλά διασκέδαζαν τους αρχαίους σε συμπόσια. Ήταν μερικές φορές πλανόδιοι κωμικοί, μουσικάντιδες και χορευτές που περιφέρονταν από πόλη σε πόλη για να εξασφαλίσουν το μεροκάματο. Συγγενείς με την κωμωδία είναι και ένα άλλο είδος, από το οποίο δεν σώζονται δυστυχώς έργα, γραπτά κείμενα, αλλά το ξέρουμε όμως από παραστάσεις. Είναι οι φλίακες, οι οποίοι ήταν πολύ διαδεδομένοι στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στις εκεί ελληνικές αποικίες, όπου πάλι διακωμωδούνταν καθημερινοί χαρακτήρες και καθημερινές σκηνές. Παραδείγματος χάρη ο γεροτσιφούτης Χήρων, ο οποίος έχει καθίσει πάνω στο σεντούκι του, που είναι κρυμμένος ο θησαυρός του. Δύο κλέφτες, πονηροί, προσπαθούν να τον τραβήξουν από το σεντούκι για να του πάρουν τα χρήματα. Και στη γωνία είναι ο δούλος του, ο Καρίων, ο οποίος τρέμει από το φόβο του και είναι τόσο δειλός που δεν κάνει τίποτα για να βοηθήσει τον αφέντη του. Εδώ πέρα βλέπουμε πάλι τον Χήρωνα να προσπαθεί να ανέβει, τον σπρώχνουν διάφοροι βοηθοί να ανέβει στη σκηνή. Και εδώ πέρα βλέπουμε έναν ερωτοχτυπημένο, του οποίου ο δούλος του κρατάει το φανάρι για να ανέβει με μια σκάλα στο δωμάτιο της Καλίστου, η οποία τον περιμένει και είναι να την απαγάγει ή τέλος πάντων να την συναντήσει. Η έκφραση «κρατάμε το φανάρι», όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ αρχαία και βρίσκει και την παράστασή της εδώ. Όπως βλέπετε, για τέτοιες απλές παραστάσεις δεν χρειαζόταν πολλά πράγματα, δεν χρειαζόταν κανένα σε ένα θέατρο, μπορούσαν να στήσουν απλώς ένα πρόχειρο τσαντήρι, να βάλουν μερικά ξύλα, ένα τραπέζι και πάνω γινόταν ολόκληρη παράσταση. Οι κωμικοί αυτοί ηθοποιοί φορούσαν τέτοια ρούχα ώστε να τους κάνουν να έχουν χοντρές κοιλιές, γενιάδες κτλ. Αυτή ήταν περίπου η εξέλιξη της αρχαίας τραγωδίας και της κωμωδίας, αλλά η ιστορία της δεν τελειώνει εδώ. Η ιστορία της συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, μονάχα να σκεφτείτε πόσες όπερες, πόσες ταινίες, πόσα σύγχρονα θεατρικά έργα έχουν πάρει την έμπνευσή τους από την αρχαιότητα, μπορείτε να καταλάβετε ότι το αρχαίο δράμα ζει ακόμα και σήμερα. Μάλιστα, προχθές διάβαζα μια εφημερίδα και είδα ότι αυτή τη στιγμή στο Μανχάτεν παίζονται δύο αρχαίες τραγωδίες σε σύγχρονα έργα. Και υπήρχε μια συνειδητή προσπάθεια να αναβιώσει η αρχαία τραγωδία, κάτι το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. Ακόμα για πρώτη φορά το 1927 ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Άγγελος Σικελιανός αναβίωσε τις Δελφικές γιορτές με παραστάσεις αρχαίου δράματος, συγκεκριμένα με την παράσταση του Προμηθέα. Δεσμότησε ένα από τα ωραιότερα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας, το όμορφο θέατρο των Δελφών, όπου ολόκληρο το τοπίο αποτελεί ένα όμορφο σκηνικό για τις θεατρικές παραστάσεις και αυτές συνεχίζονται σήμερα σε άλλες περιοχές με τα διάφορα τοπικά φεστιβάλ, όπως το φεστιβάλ της Επιδαύρου ή το φεστιβάλ στην Αθήνα στο Ηρώδιο. Αυτά ήταν πάνω κάτω τα όσα ήθελα να σας πω για το αρχαίο δράμα και τη σημασία την οποία είχε όχι μονάχα στην αρχαία Ελλάδα, αλλά και την έμπνευση την οποία συνεχίζει ακόμα και σήμερα να δίνει με τα θέματα του και τα υψηλά ηθικά, κοινωνικά, ακόμα και πολιτικά διδάγματά του. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όπως ξέρετε, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορέσω να τις απαντήσω όλες, αλλά θα βάλω τα δυνατά μου. Ναι. Έχουν εσωθεί καθόλου φορέματα από την αρχαιότητα ή μάσκες από, ναι, από ηθοποιούς, δηλαδή με πώς ήταν κατασκευασμένες? Οι μάσκες ήταν κατασκευασμένες από δέρμα. Ήταν δερμάτινες. Υπήρχαν όμως και πιο περίτεχνες, φερρυπίν, από λεπτό κόκαλο ή ξύλο, αλλά δεν σώζονται, γιατί οι μάσκες είναι κατασκευασμένες από φθαρτά υλικά, τα οποία δεν μπορούν να αντέξουν την αλλαγή των κλιματικών συνθήκων. Έχουμε όμως πάρα πολλές παραστάσεις από μάσκες σε αρχαία μνημεία, όπως είδαμε στις εικόνες, ακόμα σε γλυπτά,
Και έχουμε επίσης και πολλές πληροφορίες από αρχαίους συγγραφείς, οι οποίοι μας αναφέρουν, ένα συγγραφέας αναφέρει ότι υπάρχουν 28 διαφορετικά είδη μασκών, αλλά δυστυχώς για την διατήρηση αυτών των υλικών, όπως είναι το ύφασμα ή είναι το δέρμα, το ξύλο, χρειάζονται σταθερές κλιματικές συνθήκες. Και τέτοιες σταθερές κλιματικές συνθήκες υπάρχουν μονάχα σε ορισμένες περιοχές, παραδείγματος χάρη στην Αίγυπτο, όπου στην Αίγυπτο έχουν διατηρηθεί υφάσματα, μονάχα που δεν γνωρίζω να έχει διατηρηθεί κάτι σχετικό με το θέατρο. Διαφορετικά υφάσματα, στολές κτλ. Ηθοποιών δεν γνωρίζουμε, εκτός από αυτές τις εικόνες που σας έδειξα. Παρακαλώ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, αναφέρατε το θέατρο ότι η συμμετοχή όλου του κόσμου ήταν εφικτή, δηλαδή όλες, για όλες τις ηλικίες. Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έχει απασχολήσει πολλούς μελετητές. Συγκεκριμένα, αν επιτρεπόταν να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις παιδιά και γυναίκες. Τα και... δράματα ειδικά, δηλαδή, εσύ που αναφέρετε στην περίπτωση της εκδίκησης, δηλαδή να βλέπει ο πατέρας να σκοτώνει τη μάνα ή το παιδί τη μάνα που ζέτε, που ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα, ναι, αν... ήταν δυνατόν να παρακολουθούν... Μικρά παιδιά, ναι. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω ότι δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι υπήρχαν φραγμοί, αλλά αυτοί οι φραγμοί δεν ήταν ένας νόμος ο οποίος έλεγε απαγορεύουμε να το παρακολουθήσουν, αλλά επαφιόταν περισσότερο στην απόφαση του οικογενειάρχη, του πατέρα κάθε οικογένειας. Σίγουρα στις καλύτερες οικογένειες απαγορευόταν οι γυναίκες να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις, αλλά υποθέτουμε ότι στα πιο απλά, χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ακόμα και οι γυναίκες ερχόντουσαν από την περιφέρεια της Αθήνας αυτή τη μεγάλη γιορτή και συγκεντρωνόντουσαν στο θέατρο για να παρακολουθήσουν παραστάσεις. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι αργότερα, όχι στον 5ο αιώνα, που κυρίως τώρα αναφέρθηκε στον 5ο αιώνα, αργότερα ακόμα και οι γυναίκες παρακολουθούσαν θεατρικές παραστάσεις. Πάντως δεν υπάρχει κάποια πληροφορία, ας πούμε, για ακατάλληλα έργα. Όπως είπαν και σήμερα, ώστε να απαγορεύεται στα παιδιά να παρακολουθούν. Όπως ξέρουμε ότι Φερρυπίν τα μικρά ορφανά επιτρεπόντουσαν να βρίσκονται στο θέατρο εκείνη την ημέρα. Γιατί ακόμα και αυτό αποτελεί ένα δίδαγμα. Και επίσης το άλλο που ξέρουμε είναι ότι αυτές οι τραγωδίες αποτελούσαν και σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης στα ίδια τα γυμνάσια, στο σχολείο. Δεν υπήρχε όμως επίδραση στο κοινωνικό σύνολο αυτό το θέμα, η εκδίκηση. Υπάρχει επίδραση. Λυτρωτική. Αυτό είναι ένα στοιχείο του ορισμού του Αριστοτέλη, στον ορισμό που δίνει στην τραγωδία λέει ότι πρέπει να μας καθαρίζει, να μας εξαγνίζει με τον φόβο αυτών των πραγμάτων τα οποία βλέπουμε. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα τρομερά στοιχεία όπως η εκδίκηση, το αίμα, τα παράλογα και τρομερά εγκλήματα θα πρέπει να μας προκαλούν τόσο δέος και φόβο, ώστε να μας αλλάξουν τη ζωή. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα αρνητικά στοιχεία μπορούσαν να επιδράσουν θετικά επάνω στον άνθρωπο. Από αυτό που λέτε, νομίζω ότι το θέατρο είναι ένα σχολείο. Και έναν όρος κόσμος που μπορεί να συμμετέχει, γι' αυτό και ο Περιβής είχε πει, είχε πεστεί σε που πλήρωνε το θέατρο στους ανθρώπους που μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Ναι, ναι. Για αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια απαγόρευση που έλεγε και ακριβώς για το στοιχείο που είπατε προηγουμένως, το λυτρωτικό στοιχείο του τέλους, νομίζω ότι αυτό ήταν κάποιο δίδαγμα. Ναι, συμφωνώ πολύ. Κύριε καθηγητά, υπάρχει μια σημερινή συζήτηση ότι οι προβολές των τηλεοράσεων σήμερα επηρεάζουν την νεολαία με τα διάφορα έργα τα οποία θεωρούν ακατάλληλα για να προβάλλονται. Και εδώ τις λέγουμε ότι οι μεγαλύτερες τραγωδίες και τα δράματα συνεχίζονται από την εποχή προ-Χριστού να προβάλλονται και να παρουσιάζονται ως έργα πέρα. Η τραγωδία του Ιδίκοπος να σκοτώσει την το πατέρα του, να καταδεθεί την μητέρα του, η τραγωδία της Ηλέκτρας και του Ορέστη, αυτά συνεχίζονται και σήμερα στα ελληνικά και αμερικάνικα πανεπιστήμια διδάσκονται. Πώς εμείς σήμερα παραπονούμε ότι προβάλλονται ακατάλληλα έργα και συνεχίζεται από τα χρόνια εκείνα να προβάλλεται το δράμα των
Καταρχήν υπάρχει μια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα ασύγκριτα, δηλαδή υπάρχει μια τρομερή διαφορά ανάμεσα σε ένα λογοτεχνικό κείμενο όπως ο Αγαμέμνον ή η Ηλέκτρα ή ο Προμηθέας Δεσμότης ή ακόμα και η Νίδια που αποτελούν έργα εξαιρετικού πνεύματος και έργα ποίησης, αυτό το στοιχείο της ποίησης είναι σημαντικό και έργα στο οποίο ακόμα και με τις χειρότερες πράξεις προσπαθεί να βγει ένα ηθικό δίδαγμα και στην έκθεση της ομοίης βίας. Επίσης κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πόνος δεν δείχνεται ποτέ στη σκηνή του αρχαίου δράμα. Είναι το οποίο το αρχαίο δράμα δείχνει είναι ίσως ο σκοτωμένος, αλλά ποτέ επάνω στη σκηνή δεν παρουσιάζεται η σκηνή ενός πόνου. Ποτέ στη σκηνή επάνω δεν παρουσιάζεται η σκηνή μιας αυτοκτονίας. Ενός τυφλώματος. Αυτά είναι γεγονότα που είτε τα αναφέρουν διάφοροι αγγελιοφόροι που τα έχουν δει, είτε είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται με το εκύκλημα, ακριβώς αυτό το μηχάνημα που σας είπα, όταν γίνεται η σκηνή της δολοφονίας Ερβίν του Αγαμέμνονα από την Κλητεμνήστρα, ο θεατής δεν το βλέπει. Ξέρει ότι γίνεται διότι το βλέπει στις αντιδράσεις του χορού. Θα δει αργότερα, όταν θα έρθει το εκύκλημα, το σκοτωμένο σώμα του βασιλιά. Αλλά η ίδια η πράξη του πόνου δεν παρουσιάζεται ποτέ στη σκηνή και γι' αυτό υπάρχει και ένας θρησκευτικός λόγος. Διότι το θέατρο αποτελεί ιερό χώρο. Στο κέντρο ακριβώς της ορχήστρας υπάρχει η θυμέλη και η θυμέλη είναι ένας βωμός του Θεού. Και σε έναν ιερό χώρο δεν έχει τη θέση του ούτε ο πόνος, ούτε το έγκλημα, ούτε το μίασμα από αυτή την έννοια. Επομένως δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε αυτά τα δύο πράγματα. Και το θέμα βέβαια αν θα πρέπει να υπάρχει απαγόρευση στην τηλεόραση προβολών ομοίης βίας ή όχι, ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτού του μαθήματος και για αυτό το θέμα θα είχα μια γνώμη, αλλά επαναλαμβάνω εκτός από τις παραδόσεις των κορυφαίων στιγμών του ελληνικού πολιτισμού. Μπορώ να τα πούμε μετά ιδιαιτέρως. Κάποιος... ναι, παρακαλώ. Κύριε Καθηγητά, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η ερώτηση που έκανε ο κύριος Μιχάλης, νομίζω πως μας φέρει μια σύγκριση μεταξύ αυτής της εποχής και της δικής μας εποχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε διαβάσει, υπήρχαν καθόλου ενδεικτικά ότι τότε, ας πούμε, οι τραγωδίες, οι κωμωδίες ή αυτά, τέλος πάντων, όλες οι φαντασίες των ανθρώπων με το θέατρο, είχαν αρνητικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Όχι. Ίσα. Υπάρχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Μερικές φορές πολύ πρακτικά θετικά. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι είχαν εκμαδουλωτιστεί στην Σικελία από τους χειρότερους εχθρούς τους και τους είχαν στείλει στα λατομεία να σπάνε πέτρες. Όσοι γνώριζαν να τραγουδάνε τα χωρικά, τα ωραία χωρικά από τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, αποκτούσαν τόσο πολύ τον σεβασμό των εχθρών τους που τους άφηναν ελεύθερους. Και φυσικά το αρχαίο δράμα, ο βασικός στόχος ήταν διδακτικός, δηλαδή να δείξει στον άνθρωπο τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να αποφύγει. Γι' αυτό οι τραγικοί ήρωες δεν αποτελούν, όπως και αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο αρχαίο θέατρο και ορισμένες ας πούμε χολιγουδιανές ταινίες. Σήμερα είναι πολύ σαφές ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Τέτοιοι σαφείς διαχωρισμοί δεν υπάρχουν στο αρχαίο θέατρο. Κανένας δεν είναι καλός, ούτε ο πιο καλός είναι καλός, τέλειος, ούτε ο πιο κακός δεν έχει κάποια θετικά στοιχεία. Εκείνο το οποίο προκαλεί το θέατρο στο άτομο είναι η σκέψη. Και η σκέψη ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Ήθελα να πω ακριβώς για αυτή την αξία οι Αμερικανοί στην ελληνική φιλολογία χρησιμοποιούν τα ελληνική τραγωδία γιατί δίνει παραδείγματα και δεν μιλάει, απαντάει, ενώ η αμερικανική φιλολογία δεν δίνει τα ίδια αποτελέσματα. Ναι. Και συνήθως αφήνει το τελειωμό του λογοτεχνήματος κάπως ανοιχτά, ενώ η ελληνική φιλολογία και ειδικώς την τραγωδία σου δίνει παραδείγματα, σου δίνει τρόπο να σκέφτεσαι μοντέλο. Και το όλο πράγμα αυτό είναι, αυτή είναι η αξία, γι' αυτό αν πάτε στα πανεπιστήμια τα αμερικανικά χρησιμοποιούν ως βασική παίδευση των νεαρών την ελληνική τραγωδία και την κωμωδία. Πολλά από τα κωμικά έχουν παράδειγμα για, για τα πολιτικά, για τα κοινωνικά, για τα φιλολογικά και τα επισκεπτικά θέματα. Όσον αφορά για την επιλογή των Κριτών στα θεατρικά έργα, είπατε ότι ήταν ανεξάρτητα κοινωνικού στρώματος. Νομίζετε όμως ότι ήταν η κρίση των Κριτών αυτών, εφόσον δεν είχαν όλοι το πνευματικό επίπεδο
Βέβαια, η συμμετοχή όλων στα θέατρα ήταν, δηλαδή, ελεύθερη. Αλλά δεν εξαρτώταν η κρίση του γιατί Αθήνου. Αυτοί έχουν επισημάνει και σύγχρονοι φιλόλογοι ότι το επίπεδο μερικών από τους κριτές αυτούς θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλό ώστε να κάνουν και λάθος κρίσεις. Και έχουμε ακόμα και αρχές πληροφορίες ότι αριστουργήματα της κωμωδίας, καταπληκτικές κωμωδίες του Αριστοφάνη, οι οποίες σώζονται σήμερα και θαυμάζονται από τους κλασικούς φιλολόγους, δεν νίκησαν την αντίστοιχη χρονιά. Ότι προτιμήθηκε ένας ηθοποιός, ένας τραγικός συγγραφέας μια φορά, προτιμήθηκε του Εσχύλου. Απέκλεισα τον Εσχύλο και έβαλαν έναν άλλο τραγικό ποιητή που τον ξέρουμε μονάχα το όνομά του και δεν έχει σωθεί ούτε και ένα στίχος από τα έργα του. Φυσικά υπήρχε αυτό το στοιχείο, αλλά από την άλλη πλευρά η αρχαία τραγωδία ήταν μια έκφραση της αθηναϊκής δημοκρατίας. Από την αρχή μέχρι το τέλος βρίσκουμε τέτοια στοιχεία της δημοκρατίας. Το ίδιο το στοιχείο ότι είναι της κλήρωσης. Είναι ένα στοιχείο της αθηναϊκής δημοκρατίας. Ακόμα και στο αθηναϊκό πολίτευμα ισχύει αυτό το στοιχείο της κλήρωσης. Οποιοδήποτε, ακόμα και πιο αμόρφωτος, ακόμα και πιο ταπεινός, ακόμα και εκείνος με τη μικρότερη εμπειρία, μπορεί να εκλεγεί βουλευτής στην Αθήνα. Και εκεί υπάρχει ένα στοιχείο κινδύνου ότι μπορεί ένας ανίκανος να βρεθεί να είναι μέλος της Βουλής. Η αθηναϊκή δημοκρατία προτιμάει αυτό το στοιχείο του κινδύνου παρά να δημιουργηθεί μια μικρή ελίτ ανθρώπων οι οποίοι θα επιβάλλουν τη δική τους τη γνώμη και τα δικά τους τα πρότυπα στους υπόλοιπους. Όχι, όχι, και δεν υπήρχε δυνατότητα μάλιστα να επηρεαστούν, διότι η κλήρωση των δικαστών γινόταν από, προτινόντουσαν 100 άτομα από τις 10 διαφορετικές φυλές στην Αθήνα και τα ονόματά τους ανακοινώνονταν την ίδια ημέρα που παρουσιάζονταν οι τραγωδίες. Δηλαδή, ένας εκ των προτέρων δεν ήξερε καν αν θα είναι κριτής, ώστε να μπορέσει ο τραγικός ποιητής ή ο ηθοποιός ή ο χορηγός να τον δωροδοκίσει. Αλλά μιλάμε για μια εποχή που το επίπεδο του μέσου όρου του Αθηναίου πολίτου, γενικές γραμμές, ήταν πολύ καλύτερο ναι. από το επίπεδο των νεοαρχαίες της πολιτείας του 1995. Ναι, ναι, σε αυτό... Το Broadway δηλαδή, ποιος πάει στο Broadway και γιατί πάει στο Broadway και ποιος είναι η αιτία να πάει στο Broadway, εν συγκρίσιμο ποιος πήγαινε στο θέατρο των Αθηνών. Ναι, ναι, και αυτό είναι ένα... Αν και βέβαια οι ίδιοι οι αρχαίοι Αθηναίοι, Φερρυππίν, αν διαβάσει κανένας τον Πλάτωνα ή τον ανώνυμο ολιγαρχικό που έχει γράψει μια Αθηναίων πολιτεία, υπήρχαν μερικοί μέσα στην Αθήνα οι οποίοι νόμιζαν ότι το επίπεδο των συμπολιτών τους ήταν χαμηλό και οι οποίοι αντιδρούσαν προς αυτή την ακραία δημοκρατία. Πάντως γενικά οι Αθηναίοι είχαν τη δυνατότητα ακριβώς με τέτοιες εκδηλώσεις να αποκτήσουν ένα επίπεδο πάρα πολύ μεγάλο. Διότι το ίδιο το κράτος τους επέβαλε να πάνε στο θέατρο. Ενώ σήμερα γίνεται οτιδήποτε ώστε να μην καλλιεργηθούν τα ανθρωπιστικά στοιχεία στον πολιτισμό και δίνονται τα χρήματα αλλού. Για την αρχαία Ελλάδα είχε τεράστια σημασία η εκπαίδευση του ατόμου. Και είχε μεγάλη σημασία διότι, όχι γενικά στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, διότι ήταν μια άμεση δημοκρατία. Ήταν μια άμεση δημοκρατία όπου ο κάθε πολίτης είχε ευθύνη. Έπαιρνε τις αποφάσεις. Δεν τις παίρνανε οι αντιπρόσωποι του σε κάποια βουλή, ο ίδιος τις έπαιρνε τις αποφάσεις μέσα στην συνέλευση. Και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε το επίπεδό του να είναι τόσο μεγάλο, να είναι τόσο εξασκημένος και στα πολιτικά επιχειρήματα και στην πολιτική συζήτηση και στην ηθική ευθύνη, ώστε να έχει την ευαισθησία να παίρνει τις σωστές αποφάσεις. Αν και η έκφραση άρτος και θεάματα είναι περισσότερο ρωμαϊκή, αλλά ναι, ναι, πάντως η έννοια υπάρχει, δηλαδή ότι το θέαμα έχει τεράστια σημασία σαν εκπαίδευση. Και το θέαμα στο θέατρο, αλλά και η συμμετοχή γενικά σε γιορτές. Το να συμμετέχει γενικά ο πολίτης σε τέτοιες κοινωνικές και πνευματικές εκδηλώσεις. Αυτή είναι και η διαφορά, νομίζω, ανάμεσα στη Σπάρτη και στην Αθήνα. Ότι η Αθηναία έδινε μεγάλη βάση στη μόρφωση του ατόμου, ενώ οι Σπαρτιάτες έδιναν βάση στο να έρθει. Στην πολεμική εκπαίδευση. Αυτό ισχύει εν μέρη. Υπάρχουν και άλλες πολλές διαφορές. Και οι Σπαρτιάτες έδιναν σημασία στην εκπαίδευση. Μονάχα που οι Σπαρτιάτες έδιναν σημασία στην εκπαίδευση
λίγων. Ενώ οι Αθηναίοι όλων όσων είχαν πολιτικά δικαιώματα. Δηλαδή και στη Σπάρτη υπήρχε αυτή η εκπαίδευση, μονάχα που ήταν διαφορετική εκπαίδευση. Ήταν εκπαίδευση του μικρού παιδιού στα συσίτια, να παρακολουθεί τις συζητήσεις των μεγάλων, να μορφώνεται με ηθικό τρόπο, να μαθαίνει τις αρχές της πειθαρχίας, την αρχή του σεβασμού, της θυσίας. Και εκεί υπάρχει αυτό το στοιχείο, μονάχα που είναι περιορισμένο σε ένα πάρα πολύ μικρό στρώμα των ομοίων, των μελών του σπαρτιατικού πολιτικού σώματος, ενώ στην Αθήνα πρόκειται για χιλιάδες άτομα. Μισό λεπτό, εσείς πρώτα, γιατί δεν έχω μια αλλοιώτικη ερώτηση. Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ για μια ωραία τέτοια διάλεξη. Υπάρχει μια προσπάθεια να γίνεται τέτοια διάλεξη και στα αγγλικά, ώστε οι ξένοι που δεν ήδη ξέρουν ότι αυτά τα πράγματα ξεκινήσαν από την Ελλάδα να μπορούν να παρακολουθούν. Ναι, υπήρξαν ήδη δύο μαθήματα στα αγγλικά και μπορούν, η σκέψη γενική αυτού του ανοιχτού πανεπιστήμιου ήταν τα ίδια μαθήματα να επαναλαμβάνονται, να γίνονται μια φορά στα ελληνικά και μια φορά στα αγγλικά, όχι μόνο για τους ξένους, αλλά να πούμε την πικρή αλήθεια, ακόμα και για Έλληνες της δεύτερης ή της τρίτης γενιάς που δεν μιλούν τόσο καλά ελληνικά, ώστε να καταλάβουν το σημερινό μάθημα. Αυτή η προσπάθεια πραγματικά θα υπάρξει. Και μάλιστα μία από τις βιντεοταινίες που έχουν γίνει είναι στα αγγλικά. Και οι ξένοι πώς θα πληροφορηθούν? Αυτό είναι θέμα και προπαγάνδας όσων είναι παρόντες σήμερα εδώ, αλλά και υπάρχουν ανακοινώσεις, έχουν βγει από την κριτική αδελφότητα στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες κυρίως απευθύνονται εδώ στην γειτονιά, στην περιοχή του Brooklyn, γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ δύσκολο από κάποιον που μένει σε άλλη περιοχή να έρθει εδώ για να παρακολουθήσει αυτά τα μαθήματα. Όντως, ήρθαμε από την Αστόρια. Α, ναι. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μας πείτε με δύο λόγια σε ποιο βαθμό βρισκόταν το θέατρο και οι παραστάσεις αυτή την εποχή του Αισχύλου στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως στη Ρώμη, παραδείγματος χάρη. Στη Ρώμη δεν υπήρχε καν η λέξη θέατρο. Για πρώτη φορά το θέατρο το γνώρισαν οι Ρωμαίοι με αυτή τη μορφή, τουλάχιστον γύρω στα 250 χρόνια αργότερα. Και από Έλληνες δούλους, οι οποίοι είχαν εχμαλωτιστεί στους πολέμους των Ρωμαίων και είχαν φτάσει στη Ρώμη και έφεραν την ιδέα του θεάτρου. Μάλιστα τα πρώτα, οι πρώτες κωμωδίες του Τερέντιου, του Πλάτου, είναι διασκευές ελληνικών έργων. Δεν αποτελούν τίποτα άλλο από μεταφράσεις κωμωδιών του Μενάντρου, που σας τον έδειξα προηγουμένως, στα λατινικά. Μάλιστα, αυτό είναι και ένα ευτύχημα, διότι του ιδίου του Μενάντρου σώζονται ελάχιστα έργα και ελάχιστα αποσπάσματα. Και αν ξέρουμε κάτι για τις κωμωδίες αυτές, το οφείλουμε στο γεγονός ότι έχουμε τις λατινικές τους μεταφράσεις. Εκεί που υπήρχαν όμως κάποια στοιχεία θεάτρου είναι στον πολιτισμό των Ετρούσκων. Δυστυχώς, οι Ετρούσκοι είναι οι βόρειοι γείτονες των Ρωμαίων. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι γινόντουσαν παραστάσεις ατόμων τα οποία φορούσαν μάσκες, οι λεγόμενοι φερσού, δεν ξέρουμε αν φερσού είναι το όνομα του ηθοποιού ή είναι το όνομα της μάσκας. Πάντως από αυτή τη λέξη φερσού προέρχεται η λέξη persona, person που λέμε σήμερα. Το persona είναι ο μασκοφόρος, ο φερσού, εκείνος ο οποίος φοράει μία μάσκα, δράμα της περζόνε αργότερα στα λατινικά. Και ξέρουμε ότι αυτοί έκαναν παροδίες διαφόρων πράξεων, αλλά σε συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή οι σχετικές ενέργειες, οι σχετικές απομιμήσεις γινόντουσαν πάντοτε σε σχέση με την ταφική λατρεία. Υπάρχουν οι μόνες πληροφορίες που έχουμε για αυτού του είδους τους μίμους, γιατί δεν μπορούμε να τους πούμε θέατρο, είναι από τοιχογραφίες. Από τους Ετρούσκους σώζονται μεν κείμενα, μπορούμε να τα διαβάσουμε γιατί είναι γραμμένα με το ελληνικό αλφάβητο, αλλά δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε γιατί δεν ξέρουμε την ετρουσκική γλώσσα. Είναι άγνωστο σε ποια οικογένεια γλωσσών ανήκει και έτσι το μόνο το οποίο μπορεί κανένας να διαβάσει είναι ονόματα, λέξεις, χωρίς όμως να καταλαβαίνει πάντοτε το νόημά τους. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Όπως επίσης υπάρχουν κάποια ανάλογα θεατρικά στοιχεία σε άλλους πολιτισμούς σε σχέση με τη λατρεία. Παραδείγματος χάρη η απομίμηση των γάμων θεών ή η απομίμηση του αγώνα ενός θεού εναντίον ενός άλλου θεού. Το θέατρο δεν αποτελεί από αυτή την άποψη καθαρά ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει και στην Ανατολή το θέατρο Νό ή το Ινδικό θέατρο, που μερικές φορές ανάγονται στην ίδια αρχαία εποχή, μονάχα που το θέατρο με τη συγκεκριμένη μορφή, με έναν μύθο, με μια συγκεκριμένη πλοκή,
με πρόσωπα, με διαλόγους, με τέτοια ηθικά νοήματα, αποτελεί επινόηση και συμβολή μόνο των Ελλήνων και όχι γενικά των Ελλήνων, αλλά συγκεκριμένα των Αθηναίων και όχι όλων των Αθηναίων, αλλά των Αθηναίων του 5ου αιώνα, γενικότερα στον παγκόσμιο πολιτισμό. Κατακτήθηκαν αρουσικά. Δεν ήταν ο Τάκητος, ήταν ο Ράτιος, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πάντως ένας Ρωμαίος που είπε ότι οι μεν Ρωμαίοι κατέκτησαν τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους κατέκτησαν τους κατακτητές τους. Και γενικά η λατινική λογοτεχνία είναι εισαγωγή ελληνική. Όχι μόνο η λατινική λογοτεχνία, αλλά και το αλφάβητο, το λατινικό, είναι μια παρεφθαρμένη μορφή του ελληνικού αλφαβήτου. Εκείνο το αλφάβητο το οποίο έφυγε από την Εύβοια, από τη Χαλκίδα, στις χαλκιδικές αποικίες όπως η Κίνη, η Νάπολη κτλ. Και μεταφέρθηκε έτσι στον δυτικό κόσμο. Και οι πρώτοι λατίνοι ποιητές είναι Έλληνες. Ο Λίβιος Ανδρόνικος περίπου είναι Έλληνας. Ένας Έλληνας δούλος από την κάτω Ιταλία. Ο πρώτος Ρωμαίος ιστορικός γράφει το έργο του στα ελληνικά. Δεν το γράφει στα λατινικά. Γενικά, η λογοτεχνία και η διάδοσή της στο δυτικό κόσμο αποτελεί ένα από τα επιτεύγματα των Ελλήνων. Σε αυτό το πράγμα δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, ούτε μαύρες Αθήνες υπάρχουν. Το Black Athena, το βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει και λέει ότι όλα προέρχονται από την Αφρική, όλα αυτά είναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα, δηλαδή είναι σαφές από πού προέρχονται αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε για σήμερα. Έχουμε καμένα γραπτό από τους Αθηναίους γιατί δεν επέτρεπαν τις γυναίκες να συμμετάσχουν σε πολλά πράγματα, ενώ η μινωική εποχή έχουμε γραπτά, όπως τα βρήκατε εσείς οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί, ότι οι γυναίκες είχαν πολλά να πούνε στη μινεωική εποχή. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν οι γυναίκες ήταν όντως αποκλεισμένες από το θέατρο. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα από τα ενίγματα τα μεγάλα της κλασικής φιλολογίας. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες απαγορευόταν να παίζουν ως ηθοποιοί στο θέατρο, αλλά δεν είναι βέβαιο αν ήταν αποκλεισμένες. Και η απάντηση είναι βέβαια όχι, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένη εξήγηση για ποιο λόγο οι γυναίκες αποκλείονται από διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Υπάρχουν όμως δυνατότητες να βρούμε εμείς την απάντηση, συγκεκριμένα κείμενα της πολιτικής φιλοσοφίας, όπως κείμενα της πολιτικής φιλοσοφίας του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, ακόμα διάφορες νομικές πηγές που δείχνουν τα περιορισμένα ή μάλλον περιορισμένα μέχρι ορισμένα σημεία δικαιώματα των γυναικών. Η αλλαγή αυτή φαίνεται ότι έγινε πάλι σε μια εποχή για την οποία δεν έχουμε εμείς γραπτές πηγές. Είναι μια εποχή στην οποία η γυναίκα χάνει τα δικαιώματά της, μια εποχή και είναι μια εξέλιξη η οποία σχετίζεται περισσότερο με οικονομικά παρά με πολιτικά θέματα. Είναι μια μεταβίβαση των δικαιωμάτων κληρονομιάς στην ανδρική πλευρά διαδοχής από την γυναικεία πλευρά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα διάφορα κατάλοιπα όπου η γυναίκα έχει τέτοια δικαιώματα και άλλες περιοχές στις οποίες τέτοια δικαιώματα δεν δίνονται, αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία μέσα στο μυρικά έτη περίπου που δείχνουν ότι η γυναίκα έχει ακόμα μια μεγάλη λειτουργία. Η γυναίκα Φερυπίν του βασιλιά Αντίνοου, η Αρίτη, η Αρετή δηλαδή, φαίνεται να είναι πολύ σημαντικότερη από τον άντρα της στο βασίλειο των Θεάκων. Αυτό ίσως αποτελεί ένα κατάλοιπο από μια τέτοιου είδους μητριαρχία. Όμως, γενικά, στην κλασική Αθήνα, που την γνωρίζουμε καλύτερα, οι γυναίκες δεν έχουν ορισμένα δικαιώματα, αλλά θα πρέπει εδώ πέρα να κάνουμε περιορισμούς. Ποια είναι τα δικαιώματα που έχουν οι γυναίκες? Περιπίνει οι γυναίκες, και αυτό είναι ένα λάθος το οποίο κάνουν μερικές φορές και σύγχρονοι ιστορικοί, έχουν πολιτικά δικαιώματα. Δεν έχουν ενεργά πολιτικά δικαιώματα, δηλαδή δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εκκλησία του Δήμου, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Αλλά το γεγονός ότι έχουν πολιτικά δικαιώματα, είναι πολίτιδες, φαίνεται από το γεγονός ότι ένας Αθηναίος είναι γνήσιος πολίτης όταν και η μητέρα του, όχι μόνο ο πατέρας του, είναι Αθηναία. Και αυτό δείχνει ότι και η γυναίκα έχει σημασία στη μεταβίβαση των πολιτικών δικαιωμάτων. Οι γυναίκες αναλαμβάνουν αξιώματα, εκλέγονται ιέριες. Και το να είσαι ιερέας ή ιέρια αποτελεί ένα πολιτικό αξίωμα. Μονάχα που και αυτά τα δικαιώματα είναι περιορισμένα σε ορισμένους τομείς.
οι γυναίκες έχουν δικαιώματα νομικά. Δεν μπορούν οι ίδιες να παρουσιαστούν στο δικαστήριο, μπορούν όμως να αντιπροσωπευθούν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους μέσω του κυρίου τους. Ο κύριος είναι ο αντιπρόσωπος τους, ο νομικός. Οι γυναίκες έχουν επίσης οικονομικά δικαιώματα. Δεν έχουν δικαίωμα να διαχειριστούν ίδιες την περιουσία τους, αλλά είναι φορείς μεταβίβασης της περιουσίας. Και οποιοδήποτε έγκλημα απέναντι σε μια γυναίκα έχει τις ίδιες ακριβώς συνέπειες νομικές, όπως έχει και το έγκλημα απέναντι σε έναν άντρα. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί πέρα το δίκαιο, δεν κάνει διαφορά ανάμεσα στη γυναίκα και στον άντρα. Μονάχα που οι γυναίκες φυσικά δεν στρατεύονται, πολλές φορές είναι θύματα του πολέμου, αλλά όχι στρατιώτες, και αυτό εξηγεί άλλωστε και το γεγονός ότι δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν μέσα στην συνέλευση του λαού, διότι η συνέλευση του λαού δεν αποτελεί τίποτε άλλο από την συνέλευση των πολεμιστών. Και από αυτή τη συνέλευση φυσικά οι γυναίκες είναι αποκλεισμένες. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα πω έτσι πολύ σύντομα, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά...